καιρό είχαμε να ακούσουμε χαμχούμ σε αυτά τα διαόλια να παίζουνε στα ηχεία του Λίμπερο 107,4. Αλλά φυσικά τέτοιες αποτρόπες επιλογές ουδέποτε θα μπορούσαν να ήταν δικές μου, ασχέτως αν ομιλούν για εμένα. Batman theme. Φυσικά τέτοιες επιλογές δεν ανήκουν σε μένα, αλλά ανήκουν στην σημερινή μου παρέα, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό κάνει την εμφάνισή της στα στούντια του Λίμπερο 107,4, φέρνοντας μια δροσερή ανάσα σε όλους εμάς εδώ στα καμίνια που είμαστε άντριδοι, με τα ποδόσφαιρα, με τις φανέλες, με το βρακί που κυκλοφορούμε τώρα το καλοκαίρι. Ξέρεις πως είναι αυτά. Ιωάννα μου, τι κάνεις, πως είσαι? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την, τι έγινε? Χαθήκαμε βρε παιδί μου. Χαθήκαμε, αλλά έγινε για καλό σκοπό, πίστεψέ με. Χανόμαστε για καλό σκοπό, Χανόμαστε για καλό σκοπό. Μ' αρέσει αυτό, το κάνουμε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Εννοείται αυτό. Χαθείτε για καλό σκοπό, ναι. Ωραίο δεν θα ήταν αυτό, έτσι, ας πούμε, να φτιάχνουμε διάφορα. Πώς λέει ρε παιδί μου, χορεύουμε για καλό σκοπό. Να έχουμε εμείς, ας πούμε, τρώμε για καλό σκοπό. Εννοείται, πίνουμε για καλό σκοπό. Πίνουμε για καλό σκοπό. Γινόμαστε ξεφτύλα για καλό σκοπό. Όχι. Γι' αυτό για καλό σκοπό έτσι κι αλλιώς γίνεται. Σωστά, για το δικό μας τον καλό το σκοπό, μια χαρά. Να φτιάξουμε διάφορα τέτοια έτσι ιδρύματα, foundation. Ξυπνάμε για καλό σκοπό. Αυτό και εννοείται. Έτσι, με το λόγο επειδή. Να κάνουμε φιλανθρωπικές πράξεις. Τι κάνεις, πώς είσαι, χαθήκαμε? Είμαι πολύ καλά. Ναι. Και χαθήκαμε λοιπόν γιατί παίρνουν το πτυχίο μου επιτέλους. Να τα εδώ τα προκομμένα παιδιά του λόγο επειδή, πώς αισθάνομαι χαρούμενος. Με πήρες ένα μπουμπούκι. Έτσι. Σαν τα κρέτα νερά. Μην το λες έτσι και θα νομίζεις και πόσο κατέντησε παιδί μου. Εντάξει, τι. Τώρα άφησε τουλάχιστον. Άφησε εδώ. Έρχονται στο λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος γενικότερα έρχεται άνεργος. Έρχεται χωρίς πτυχία, έρχεται χωρίς τον ήλιο μοίρα. Χωρίς δουλειά. Συνειδητοποιεί ότι αν δεν κάτσω να στρώσω τον ποπό μου, θα είμαι σαν τον Μπατμανίδη. Οπότε πρέπει να δουλέψω και να εργαστώ σε αυτή τη ζωή. Να σου πω κάτι, δίνεις το καλό παράδειγμα. Ναι, είσαι ένα σούπερ ήρωας. Για καλό σκοπό. Της καρδιάς μας. Για καλό σκοπό. Ο σούπερ ήρωας των φτωχών. Ώστε παίρνεις στοιχείο, δηλαδή θα είσαι μια θεολόγα. Θεολόγα θα είμαι. Μη τι άλλο έκανες εδώ πέρα, προετοιμασία, εδώ προπόνηση φορές έκανα. Θεολογικά ζητήματα ανέκυψαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Εξαιτίας σου πήγαινα πρώτη ώρα στο μάθημα. Κάθε Τετάρτη. Αυτό και είναι για καλό σκοπό. Φέρετε τα παιδιά σας εδώ, θα τα στρώσω. Θα τα πηγαίνω στα μαθήματα, θα τα πηγαίνω στα αγγλικά, θα τα πηγαίνω στην προπόνηση οπουδήποτε. Επιθυμείτε, κυρίες και κύριοι, με λόγο επειδή, προς γνώση και συμμόρφωση αυτή είναι εδώ η εκπομπή. Καλημερίζουμε λοιπόν όλο τον κόσμο, καλημερίζουμε όλο τον πλανήτη, θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και παρέα σήμερα. Α, μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, Ιωάννα, φαντάζομαι. Τι θα μιλούσαμε. Ναι, τι. Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε μιλήσει για ποδόσφαιρο? Πόσο καιρό? Από χθες. Από χθες, γιατί? Εντάξει, εγώ έπαιξα άλλη μπαλίτσα χθες. Οπα, την μπαλίτσα. Τι έπαιξε, παιδί? Από το ποδόσφαιρο γύρισα λίγο καριέρα. Ναι, γύρισα. Το πήρα στο modeling. Αμαν. Λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί και άλλοι αρχίζουν να αναστατώνονται, σου λέει τώρα modeling και αυτά. Άθλημα είναι και αυτό. Άθλημα είναι το modeling, βέβαια. Παίζει και εκεί πέρα. Χρειάζεται να είσαι εδώ, να έχεις δυνατούς γλούτους, δυνατές γάμπες, να πηγαίνω έρχεσαι πάνω, κάτω, κάτω, πάνω. Τι νομίζεις, χιλιόμετρα κατά κάτω. Από αυτά, οπότε. Από modeling. Τι εννοείς, παιδί μου, έκανες modeling? Εντάξει, τώρα πώς να το πω έτσι. Να το πεις, να το με πεις. Με λιγότερη δόξα. Με λιγότερη δόξα. Έκανα πούμε πασαρέλα. Δεν ήσουν στο Βερσάντζε, ας πούμε, στον. Όχι, αυτοί θα περιμένουν στην σειρά. Θα περιμένουν, εντάξει, άντερε τα μαγειωτά γάρα. Τώρα στο Λίμπερο. Το Βερσάντζε θα το πάρω αύριο. Το Βερσάντζε κάνει εκπομπή να πούμε στο ραδιόφωνο τώρα το γατάκι. Έκανες μόντελινγκ, δηλαδή πάτησες πασαρέλα. Πάτησε το πόδι στην πασαρέλα. Το στραμπουλημένο πόδι μου. Δεν έχει σημασία. Δεν το κατάλαβε κανείς. Δεν το κατάλαβε. Τώρα το μαθαίνουν όλοι. Κατάλαβε. Ναι. Τόσο κόσμο που είχε χθες. Πού γίνανε όλα αυτά? Γίνανε. Σε μια επίδειξη μόδας. Να πες ποια επίδειξη μόδας, γιατί. Στο άκτο. Ήταν η αγαπημένη μου σχεδιάστρια η Νίκη Μολυβδά και μας επέλεξε να φορέσουμε 50s δημιουργίες. Και χορέψαμε κιόλας. Χορέψετε vintage και 50s και τέτοια αυτά με τις φουστίτσες, τις κλαρωτές. Τα λέω σωστά, τα ξέρω. Μια χαρά. Και τα φρουφρού και αρώματα. Φρουφρού και αρώματα και τα τοπάκια, πώς τα λέτε αυτά εδώ. Καλή, πώς ήσουν ακριμένος πουθενά, γιατί πολλές λεπτομέρειες να γνωρίζεις. Κοίταξε, θα γινόμουν μεγάλο. Εσύ ένα μεγάλο μοντέλο, ένας τραυματισμός δεν μου επέτρεψε δηλαδή, μην νομίζεις.
Και εγώ εκεί ήταν ο σκοπός και ο προορισμός μου. Μόντελινγκ, ε! Και πώς ήταν η εμπειρία σου να πατήσεις πάνω στην πασαρέλα και να προχωρήσεις? Έβαλα τα κλάματα. Τι λες, όταν περπατούσες έκλαιγες? Έκλαιψα πριν περπατήσω. Ναι, ναι, ναι. Και μετά περπάτησα. Γιατί έβαλες τα κλάματα? Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκες, ναι. Επιτέλους. Ναι. Γι' αυτό που προοριζόμουν, ο σκοπός της ζωής μου, ας πούμε, έφαγα κάθε τόσο. Κάθε όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ναι, τόσα χρόνια στη θεολογία, νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα... την πήραμε τη γνώση, την πήραμε την, το Άγιο το Πνεύμα. Έτσι. Εμείς και κάνεις... οι Απόστολοι. Θα ήταν ωραία να γίνει, ας πούμε, και μια πασαρέλα, ας πούμε. Θεολογική. Θεολογική. Αχ, με τους Άγγλους της Victoria's Secret. Όχι, τέτοια πέσει φωτιά να μας κάψει, παιδί μου. Η λειτουργία της Κυριακής. Το τροπάριο της Κασιανής τη φοράμε. Έχει έτσι, ας πούμε, τέτοιες θεματικές. 15 Αύγουστο στην Παναγία σου μελά. Δίνω εγώ τώρα ιδέες, ας πούμε. Ξέρεις ότι ένας γνωστός οίκος, δεν θυμάμαι ποιος, ναι. Αλλά είχε κάνει φορέματα που είχαν πάνω πρόσωπα Αγίων, ναι. Εικόνες Αγίων. Θα τους αφορείς η κλησιά αυτούς, δεν είναι για... Η κλησιά αυτή ήταν γκλάμουρους. Γκλάμουρους. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε εδώ οι γραμμές οι οποίες καλούν το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα πάμε σήμερα. Να δεις τι σουρεολισμό θα βγάλουμε. Δεν ξέρω αν έτυχε να ακούσεις το λόγο επειδή τις προηγούμενες μέρες. Θα σας πω μετά. Ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω, ξέρεις, αλλά δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί. Γι' αυτό. Ο μόνος λόγος για να ακούσεις, ο μόνος τρόπος μάλλον για να ακούσεις κάποιος την εκπομπή μας είναι να παρευρεθείς αυτήν. Ακριβώς. Τέλεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Ιωάννα. Καλημέρα. Πότε θα μας έρθετε στο γαλάτσι ξανά να σας δούμε με τη φίλη, σε μια φίλη που τέλος πάντων εκεί κυκλοφορεί. Τη φίλη σε μια φίλη. Περιμένουμε ειδική πρόσκληση και κλείνουμε εισιτήρια με το αεροπλάνο φυσικά για να έρθουμε. Θέλετε πρόσκληση. Θέλετε προσκλητήριο. Τι έτσι ακάλεστοι θα έρθουν να πούμε. Βρε, μπορούν αυτοί και τα προσκαλούν. Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι. Το Περού τα άμαθες, την Ιωάννα ρωτάς ή εμένα. Να ρωτήσω τώρα τα σημαντικά. Μάλιστα, πόσα χρόνια δουλεύεις στο Λίμπερο? Είμαι πέμπτο, πάμε για έκτη σεζόν πλέον. Είσαι για έκτη σεζόν, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Μετά από 6 χρόνια σκληρής εργασίας και πρωινής, έτσι. Ναι. Και πρωινή εργασία και ξέρεις, μία ώρα πιο μπροστά άμα δούλευες θα παίρνεις και νυχτερινό ράδι. Λες, δεν το ήξερα αυτό. Σοβαρά. Ναι, το νυχτερινό ωράριο ξεκινάει από τις 10 το βράδυ, ναι. Μέχρι τις 6 το πρωί. Ωραία, να το ξέρω αυτό. Ξεκινάω 5 αν είναι. Ναι, κοροϊδάρα, πιάστε τα κοροϊδάρα. Και Σάββατα Κυριακές πληρώνει και παραπάνω. Βέβαια, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης. Κάτσε λίγο. Στα μέσα ενημέρωσης πληρώνονται τα πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ναι, βέβαια. Οικονομάνε όλα τα παιδιά. Και στα εργοστάσια που δούλευα έτσι, τα νυχτερινά μου τα πληρώνανε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Άλλο, άντε πες το. Αφού δουλεύεις 6 χρόνια, ρε Μπάμπη, γιατί έρχεσαι στη δουλειά με το λεωφορείο? Ένα σκουτεράκι, ένα δίπλωμα, ένα παπάκι δεν μπορείς να πάρεις? Όχι, δεν μπορώ. Ένα πατίνι θα πάρει. Ένα λάδι, σκοτωθώ. Φατά μούτρα μου. Θα δώσει 1.800 ευρώ αυτός που είναι large από το Αράου, από την Ελβετία. Τι 1.800, ρε πλάκα μας κάνεις. 30 ευρώ την κάρτα. Αυτός από το Αράου παίρνει σύνταξη Ελβετίας. Θα δώσει 1.800. Δεν θέλω και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές θα δώσουμε από 20 ευρώ. Ωραία, να πάρεις και το δίπλωμα, να πάρεις και το σκουτεράκι. Έτσι το δέχω. Να μαζέψετε λεφτά να κάνετε κλήρωση οι ακροατές. Να κατεβαίνεις στη Λαγκαδά με το σκούτερ. Και να ευχαριστιέσαι αμέσως δωδεκανής σου στρίβεις αριστερά πάρ. Λοιπόν, θα τηλεφωνείτε από εδώ και πέρα για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, να πάρει ο Μπάμπης ένα σκουτεράκι. Μάλιστα, ρε παιδί. Ωραία. Στρέχω. Δεν έγινε. Έτσι, από 20 ευρώ εμείς και από 1.800 η Ελβετία, γιατί η Ελβετία έχει λεφτά. Καλά, έγινε, άντε, τσάω. Είναι σύνταξη Ελβετίας. Έγινε, κλείσε, τσάω. Έτσι, είπαμε, πράγματα, make a wish. Ακριβώς, να σου πω κάτι. Μα δεν ξέρουν καν πως εσύ κατεβαίνεις στην πόλη. Ναι. Δεν χρειάζεται να σου πεις το μυστικό. Δεν χρειάζεται το μυστικό. Κοίταξε, είπαμε, παίρνω. Εσύ ορίσε, βρε παιδί μου. Ορούμε, παίρνω λεωφορείο για να μην προκαλώ τώρα. Μην παίρνω και το Batmobile. Μην παίρνω. Κατάλαβε πώ είναι τα πράγματα. Έχει να δει και σε αυτό. Make a wish. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώ το να. Σίγουρα θα έχουμε κανέναν άδρομο Ερμή. Πώς θα λέτε αυτά εσείς που ασχολούστε με τους εστερισμούς? Αφού και συμβαίνουν οι χιλιαδιό. Αφού πήρε ο Λευτέρης και ανέφερε λογικότατα. Ναι, και δεν τον έκλεισα. Τι μπορώ, και δεν τον κλείσα. Αν τον έκλεινε, θα σου να μην πω. Εντάξει, τώρα και τον Λευτέρη. Έχουμε την Ιωάννα για αυτό. Ήταν κόσμο. Ήταν συγκροτημένο, μίλησε σοφότατα. Πρότεινε κάτι, έκλεισε μόνο του. Αντιγιά και ξέρω εγώ. Έτσι. Κάτι πάει καλά γι' αυτό. Είδε κάψονε και τώρα και άλλο.
Τώρα, αυτό που είπε η Ιωάννα, γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα. Μου θύμισε τα του Τζούνιορ, του δικού μου. Ιωάννα, Γιάννενα, δεν ήσουνα. Όχι. Γιάννενα δεν ήμουν, όχι. Αλλά μπορεί να βρεθώ κάποια στιγμή και στα Γιάννενα. Ναι. Πώς νόμιζα ότι. Λάθος. Σίγουρα η Έλενα ήταν στα Γιάννενα. Η Έλενα ήταν στα Γιάννενα. Τι να κάνω. Συνδέω από δεν τις έχω. Δεν τι να κάνω. Η οποία επίσης θεολόγα. Και η ίδια θεολογία είμαστε. Πότε μας ενώνει. Όχι, η Έλενα ήταν νηπιαγωγό. Η άλλη Έλενα ήταν. Πολλές εδώ έχουμε. Τέλος πάντων. Μας έχεις όλες μία και μία. Τα παλιά τα χρόνια, τα χρυσά χρόνια του λόγου. Επειδή τώρα μας έφαγε μοναξιά να πούμε και η. Μην το λες εσύ με παράπονο. Ήταν φέρ τώρα να είναι παρούσα η Ιωάννα και να μιλάμε εμείς για Έλενες οι οποίες ήταν κατά καιρούς. Έτσι, αν φέρ. Τώρα μια που είπαμε ότι το μόντελ εκεί είναι άθλημα, εγώ λέω να κόψουμε κανένα διαρκείας, να έχουμε. Εννοεί, με αυτό εξυπακούεται, για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό. Θα μας ενημερώνεις τώρα μέσω, θα είσαι ανταποκριτρία του λόγου επειδή όσον αφορά τους αγώνες του modeling. Για το μοντελισμό θα μας ενημερώνουν. Και από αυτό έχουμε. Και από αυτό έχουμε. Εμείς είμαστε φύση αθλητικοί άνθρωποι. Να, δεν βλέπεις με το six pack που έχει εκεί δίπλα σου, κύριος, απέναντί σου, κύριος παραγωγός. Είμαστε αθλητικοί τύποι και θέλουμε να παρακολουθούμε αθλήματα, οτιδήποτε. Κόψουμε κανένα διαρκείας και όπου έχει αγώνες εκεί με τα, πώς τα λένε αυτά, τα modeling. Τα γυναικεία τα τμήματα και τα αντρικά τα τμήματα και τα πάντα. Πώς πήγε αυτές τις μέρες που δεν σας άκουγα, γιατί δεν σας άκουσα. Είχαμε καμιά εξέλιξη από τη μεγάλη προσπάθεια του κατοίκου των δυτικών προαστίων να αυξήσει, πώς το λένε, τη δημοτικότητά του προφασιζόμενος διαμάχη με τον μεγάλο Μιχάλη. Χαμός έγινε. Εγώ παρακολούθησα που ήταν το debate στο τώρα στο να, να σου κάνω τώρα να σκόψει όλο. Γι' αυτό λέμε να. Όχι, στη διάρκεια. Χαμός. Αναφέρεις. Θα γίνει και σήμερα χαμός. Don't worry. Βαλή. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα δούμε, κάτι δεν θα γίνει. Τι, έτσι θα περάσει αυτή η εκπομπή. Μάλιστα. Μπορεί να είναι. Τα λέμε. Μπορεί να είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ η γραμμούλα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια βεβαίως να καλημερίσουμε τους φίλους ακροατάς που ξυπνάνε τέτοια ώρα μαζί μας, ας πούμε, και μπορεί αυτή τη στιγμή να επισκέπτονται και τα Εξάρχεια. Ξέρεις, είναι τώρα το πρωί, ας πούμε. Είμαι συγκινημένος από την χθεσινή παρέμβαση, εμφάνιση, δεν ξέρω αν είδες, του Θάνου Πλεύρη. Ναι, στα Εξάρχεια. Είναι ο άνθρωπος που με ενέπνευσε, με συγκίνησε. Ξυπνάει πιο νωρίς και από εμάς. Πήγε εκεί, έκανε ένα βιντεάκι 15 δευτερολέπτων, κοίταξε 4-5 φορές πίσω, μην έρχεται κανένας. Ο οποίος έχει δηλώσει κομάντο ότι υπηρέτησε τα ΛΟΚ, τα ΟΙΚ, ότι θα έπαιρνε την πόλη και αυτά. Λίγο εκεί με τα Εξάρχεια έχει ένα θεματάκι. Αλλά εμείς κρατάμε από όλο αυτό το σκηνικό το ότι στην πολιτική οι άνθρωποι ξυπνάνε νωρίς. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Βέβαια. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια γνώμη και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε κιόλας. Βεβαίως. Γι' αυτό. Τέτοιους ανθρώπους πρέπει να προωθήσουμε που ξυπνάνε πριν από εμάς. Μπορεί εδώ πέρα για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, ναι. Επειδή ξυπνάμε νωρίς, κάτι να. Να κάνουμε ένα πρωινό κόμμα. Ένα πρωινό κόμμα, το κόμμα των πρωινών. Α, ξεκινάμε από τις 5 να παίρνουμε και τα βαρέα ανθιγεινά, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Λευτέρης, και θα βάλουμε μέσα και τον Πλεύρη. Βεβαίως. Θα μας κάνει παρέα. Αρκεί να μην ψιθυρίζει, να μιλάει πιο δυνατά λίγο. Και ο Πλεύρης και αυτός πάνκης είναι που πάει στα Εξάρχεια. Γιατί εγώ είμαι στα Εξάρχεια για πάνκ συνομιλίες πηγαίνω. Καλά, κατεξοχήν. Αν κάτι χαρακτηρίζει το πάνκ είναι ο Πλεύρης. Οπότε. Νομίζω συνένα. Συνένα. Πήρε συνένα ο Πλεύρης. Βάλ' τον αμέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Κλεάνθης είμαι έξω από το γήπεδο του ΠΑΟ. Και γιατί ψιθυρίζεις. Στην τέταρτη αγωνιστική θα έρθει ο Άρης και θα τους νικήσει. Τα ακούς τα πρωιά, Πάπη. Κανονικά είναι live. Και αυτή είναι και κάρκες αυτά τα πουλιά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Παμπή. Κάτος, άλλος ψιθυριστός. Καλημέρα. Ράγει το ηφαίστειο Στρόμπολη. Μάλιστα. Τώρα θα γίνει έκρηξη και στη Σαντορίνη και για να τα προλάβουμε τα άσχημα λέω να κάτσουμε μια τάπα.
ώστε το ηφαίστειο να μπορέσει να μην η έκρηξη να είναι υψηλή ισχύως, να πάει προς, ξέρω εγώ, προς άλλη μεριά. Όταν αυτά... Όχι πάλι προς την Κρήτη. Όταν αυτά τα κάνανε εδώ, στο Ξωτικό Τριάδι και στο βουνό Λάναρη που έχει τάπα... Είχατε κάτι τάπα στο ηφαίστειο? Τάπα, εγώ δεν τα έχω πει εγώ. Τα έχει πει ο Φωτιάδης. Μα ναι, πρέπει να κάτι. Ο Φωτιάδης λέει πολλά και δεν πρέπει. Όπα, όπα, θα μιλάς καλά. Του κινδυνεύει. Θα μιλάς καλά. Γιατί ο Φωτιάδης θέλει να πάρει και φούρνο. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Είναι φούρναρης τώρα ο Φωτιάδης. Ο φούρναρης δηλαδή που 40 χρόνια έχει ψήσει τόσα κουλούρια και δεν του τα πληρώνει ο άλλος, τι θα γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Έγινε. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο φούρνο, παίρνουμε τα να την αχθεί αυτό το ηφαίστειο, να ησυχάσουμε. Να πάει στην Κρήτη, να ησυχάσουμε. Άντε, γεια. Να μην πάει στην Κρήτη. Γεια. Πώς θες, δεν θα καταστραφεί. Φωτιές, φωτιές άνασαν. Καταστραφεί είναι ένα ολόκληρο νησί από το Λευτέρι. Ξηδιάς του. Να ησυχάσουμε ρε παιδί μου. Έτσι είναι τα πραγματάκια. Τώρα πρέπει νησιά να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Σαντορίνη. Που μας ακούει εκεί ο φίλος μου ο Ντάνη. Γεια σου Ντάνη. Μας ακούει αλήθεια. Εγώ τον είπα να ακούσει φυσικά. Τον άνθρωπο τον έβαλες τέτοια ώρα 6 και 19. Και του λέω πώς να περάσει. Σε φούρνο. Σε ξενοδοχείο. Πώς θα περάσει ευχάριστα η ώρα. Του λέω σου βρήκα τη λύση να χωριέσαι. Γεια σου Ντάνη Σαντορίνη. Εκεί στα αγωνιζόμενα τα παλικάρια και τα κορίτσα των τουριστικών επαγγελμάτων που τραβάνε τα πάνδυνα αυτήν την εποχή. Γνωρίζουμε, έχουμε εργαστεί και ξέρουμε σε πόσο δύσκολες συνθήκες και συνήθως με χωρίς τόσο ικανοποιητικές απολαβές για τον τουρισμό που είναι και η βαριά μας βιομηχανία, αλλά δεν φροντίζουμε... να το αξιοποιούμε σωστά. Ναι, να το αξιοποιούμε σωστά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το πόσοι τουρίστες θα έρθουν και το τι έσοδα στο τέλος θα καταγραφούν και δεν φροντίζουμε να παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και να έχουμε και τις κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζομένους πρωτίστως, τους οποίους δυσνοιάστηκε. Δηλαδή στη Μύκονο Φερρυππίν πάρα πολλά παιδιά μένουν σε κοντέινερ, σε φαβέλες. Σε φαβέλες, στη Μύκονο του Γκλάμουρους και για του να φάνε τα χρυσά καλαμαράκια και οι υπόλοιποι. Ναι, τα χρυσά καλαμαράκια. Εκεί που πάτε εσείς τα μοντέλα, στη Μύκονο και κάνετε instant stories. Κατάλαβες πως έχουν τα πράγματα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δύο Ντάνι είναι... Πόσα είναι, τρία Ντάνι. Να πούμε και ένα θείο σε τερλί. Έτσι λίγο να δροσίσει λίγο. Να μπράβο, να δροσίσει. Είδες Μπάμπη με μια γυναίκα πως έρχεται ο κατευνασμός και μερικοί άνθρωποι αγγίζουν, δηλαδή μπαίνουν σε κάποιο δρόμο. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής. Μια γυναίκα μπορεί να μας τη θασεύσει, εμάς τα θηρία. Για πάντα. Πάντως η φάση με τον Πλεύρη είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή στην... στο ρεαλισμό. Βέβαια εμείς τα χρόνια μας το λέγαμε κότα λιράτη. Εντάξει τώρα αλλάζει. Βέβαια έχει αλλάξει. Υπάρχει, ακούγεται πιο ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον Πεντάρη το χθεσινό. Ναι, δεν περάσαμε ακόμα στις αθλητικές ειδήσεις, αλλά εντάξει. Αυτά είναι τα καλύτερα, αυτά είναι τα καλύτερα. Όλη τη βδομάδα προσπαθούσα να θέλω σχολήσουμε... με το κοκκινόχωμα Ολλανδίας. Δεν, εντάξει, όχι ρε, εσύ, τώρα Φορτούνα Σιρτάρ. Φίλε, μη μου μιλάς εμένα για Φορτούνα Σιρτάρ. Είμαι στο σπίτι μιας Ολλανδέζας φίλης. Γράφουμε στοίχημα, δεν ήξερε ο άντρας της. Και παίζει Φορτούνα Σιρτάρ Άγιαξ. Και του λέω τώρα να μην γράψουμε το ίδιο στο ίδιο δελτίο, αφού θα παίξουμε τα ίδια λεφτά, ο καθένας ξεχωριστό. Λοιπόν, εγώ έχασα, αυτός επειδή δεν ήξερε να συμπληρώσει, έβαλε άσο Φορτούνα Σιρτάρτ Άγιαξ. Και πήρε κάνα εκατομμύριο δραχμές τότε. Και εμείς χάσαμε, ήταν το μοναδικό μάτ. Μάλιστα. Δεν την έπαιξες πώς... θες, ναι. Όχι, κατά λάθος. Ήθελα να παίξει τον Άγιαξ, δεν ήξερε που σημειώνει, που βάζει. Ναι, η τύχη του πρωτάρι. Όχι, έτσι όλοι. Στοίχημα ο μόνος τρόπος για να πιάσεις είναι αυτός. Διότι εμείς που ξέρουμε. Να κάνεις κάποιο λάθος. Να δώσουμε και συγχαρητήρια στον προπονητή της Εθνικής στο μπάσκετ. Άντερ 19. Πάρα πολύ καλό. Συνεχίζει το έργο του από εκεί που τάφησε από τον Άρη. Μάλιστα. Είναι κρίμα να φύγει αυτός ο προπονητής που έφυγε από τον Άρη. Τουλάχιστον το καλό είναι ότι πάει στον Ηρακλή. Και θα παρουσιάσει και εκεί ένα έργο. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτά, γεια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι από την Ιωάννα, από την μπάντα της Ιωάννας. Και επίσης σε όσους λένε ότι είναι ρεαλιστές, απαντάμε ότι είμαστε μπαρσελονιστές. Μάλιστα, γεια. Πολύ καλή, γεια σας.
πιάσεις έτσι. Μην ψάχνεις τώρα. Δεν ρώτησε καν. Εγώ καταλαβαίνω. Αυτό. Καταλαβαίνω. Το ψυχανεμίζω με πριν χτυπήσει το τηλέφωνο. Κατάλαβε, κατάλαβε. Κατευθείαν. Δεν μένεις ποτέ μόνος. Τι? Δεν μένεις ποτέ μόνος αυτή την εκπομπή. Εννοείται. Είναι σήμερα Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. 4 του μηνού, 4 του Ιουλί. Μια πάρα πολύ σπουδαία ημέρα. Μια μέρα που φέρνει αναμνήσεις σε όλους μας. Η 4η Ιουλίου, 4 of July, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα της ανεξαρτησίας, αλλά είναι και η μέρα όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο έγραψε την πιο ένδοξη στιγμή του στην ιστορία του, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Ιωάννα? Λοιπόν, το 2004. 9 χρονών ήμουν. 9 χρονών. 9 χρονών. Τι θέλω και τα ρωτάω. Τι θέλω και τα ρωτάω. Κυριακή 4 Ιουλίου του 2004. Ναι. Ότι αφού κερδίζουμε, με στερλή χαρά, χοροπηδούσαμε πάνω στο κρεβάτι. Όλοι, ναι, ναι. Και παίρνουμε το αμάξι μας, το ταξί μας και βγάζουμε την ελληνική σημαία. Και κατεβήκατε κάτω και πανηγύρισα. Όπως όλος ο κόσμος, νομίζω. Και εγώ ήθελα να βαφτώ κιόλας. Πολύ τρελά μικρά ήμασταν. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν όλοι μαζί, να ήμασταν μια μεγάλη παρέα. Αυτό, όλοι μαζί ενωμένοι, εκτοτε αγνοείται. Αγνοείται τόσο μεγάλη χαρά. Αλλά το απίστευτο αυτό θαύμα της Πορτογαλίας. Και σήμερα υπάρχει και ένα φιλικό αναμνήσεων με τις τότε ομάδες της Πορτογαλίας και της Ελλάδος. Χωρίς Κριστιάνο βέβαια η Εθνική Πορτογαλίας, που τότε είχε κάνει τα πρώτα του βήματα. Ότορε Χάγκελ και Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της μην Πορτογαλίας των Παλεμάχων. Νομίζω στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, κάπου εκεί. Αν δεν καταστραφεί από το ηφαίστειο, δηλαδή τώρα εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ξαναχαίρετε. Πήρα να δώσω ένα αθλητικό ρεπορτάζ, δηλαδή της τελευταίας στιγμής, όσον αφορά το Νταμπλούχο, επειδή ξεκίνησε με τον Ντούκα, αλλάζει αμέσως το χώρο προετοιμασίας του, τη χώρα του. Και μετά από την Ολλανδία, που δεν υπάρχει καμία λίμνη ως γνωστόν, είναι Πέιμπα, είναι κάτω από τη θάλασσα, οπότε δεν έχουμε λίμνες, φεύγει επιγόντως για τη χώρα των χιλίων λιμνών, που ως γνωστόν είναι η Φιλανδία. Εκεί πλέον θα είναι νίκες και μόνο νίκες και όλα αυτά. Αν είναι του Ντούκα το 1-0, τότε το 5-1 τι μπορεί να είναι? Ο ένας είναι Νταμπλούχος και το άλλο είναι 5-1 από ομάδα η οποία ήρθε από τα κοκκινοχώρια, όπως είπε και ο προλαλής σας, και παραλίγο θα έβγαινε και τέταρτο. Αν αυτό δεν υπέρβασε και δεν τα καλύτερα έρχονται, τότε ποιο είναι? Μάλιστα. Που επί 10 χρόνια πέφτουν υποτίθεται 100 εκατομμύρια και ενισχυόμαστε και κάνουμε και φτιάνουμε, και για να πάρουμε ένα τίτλο μετά από όλα αυτά τα χρόνια μοιράζουμε σε 5 ομάδες δανεικούς ώστε να παίζουν με όλες τις υπόλοιπες ομάδες και να μην παίζουν με εμάς μέσα έξω. Αν αυτό δεν είναι διαβλητό πρωτάθλημα. Για την ΕΡΤ δεν είπες, για την ΕΡΤ. Τώρα αυτά θα τα πεις εσύ. Εγώ τι να πω, για την ΕΡΤ. Δεν το καίω. Πες, εφού τα έβαλες όλα μέσα. Είναι τι να μην πω, δηλαδή είναι το τελευταίο χαρτί του οπαδού της ομάδος του Ντάμπλ από τη Λάρισα και πάνω. Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Ο οποίος λέγεται Αλέξης, οποία... όχι ο Κούγιας. Και αυτό το πράγμα είναι βάση νομοσχεδίου, εντάξει. Και τελευταία στιγμή δίνει τα εκατομμύρια δηλαδή στην ομάδα της καρδιάς του, γιατί δεν φτάνουν, ας πούμε, τα στρέμματα που έδωσε. Στην ΕΡΤ, την οποία ο ΠΑΟΚ θα είναι ομόσταυλος με την ομάδα του Άρεως, η οποία ανήκει επίσης στο κρατικό κανάλι. Ναι, γιατί είπαμε η Νόβα, η οποία τον έδινε λιγότερα λεφτά και από τον Όφη ακόμα, όταν κατάλαβε το λάθος της, και επειδή σε ένα χρόνο τελειώνει η σύμβαση του Άρη με την Νόβα, αν δεν θυμάστε, σας πληροφορώ ότι ήταν ζωντανή η πρώτη προπόνηση του Άρη από Νόβα, και στην άφηξη του Ιντέγε επίσης η Νόβα ήταν παρούσα. Εντάξει, αν αυτό δεν λέει κάτι για σας. Έγινε, λοιπόν, χώρα το χιλίο λιμνών, να πούμε, για χίλιους τίτλους, να πούμε. Έγινε, χαιρετούμε. Γεια σου, πρώην πρωθυπουργού. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Τι έγινε, μέχρι να πιάσουμε γραμμή, γίναμε τηλεόραση εδώ πέρα. Ένα. Ακούσανε γυναικεία φωνή και σαν τα σαλιγκάρια βγήκαν. Ναι, ενδιαφέρον. Ναι.
Έτσι. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλή σταδιοδρομία και για το πτυχίο. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι εδώ καλεσμένοι είστε. Όλοι οι ακροατές της εκπομπής είναι καλεσμένοι τον Νοέμβριο, αφού έχω περάσει και τα δύο μαθήματα. Από τώρα έχετε ήδη πρόσκληση. Για τον Νοέμβριο, και εγώ νόμιζα τώρα αύριο το Φάβρο να το πάρει. Όχι, τον Νοέμβριο. Προγραμματικές δηλώσεις κάνουμε εδώ. Θα πάρει ο Αναστάσης, θα πάρει πιο νωρίς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Α, δεν υπάρχει. Αφού δεν πήρε ούτε καν, δηλαδή πήρε πρωτάθλημα και κύπελο ΠΑΟΚ, παντρεύτηκε ο Κόλκας, ναι, και ο Αναστάσης ακόμα πτυχίο. Ναι, άστο. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, γιατί σήμερα δεν παίζανε την αγαπημένη μου εκπομπή, το All About Aris. Δεν, είχε πριν Κόλκα, άκουγα καλά. Είχε Κόλκα, ναι, εκεί που έλεγε σε μια στιγμή που βγαίνει έξω και λέει με τους άλλους επικοινωνήσατε, λέει, ζούνε, λέει. Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι ρεπόρτερ του Άρη. Α, γιατί μόνο κάνανε ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φαίνεται, λέει, μήπως κρύφτηκαν. Δεν ξέρω. Σαν πρωτάθλημα. Που λέει, που είπε ο Φίλτατος ο προηγούμενος, mm-hmm, λέει, παίζαμε με τους παρολίγων τέταρτους, λέει, της Ολλανδίας. Εμείς παίζαμε με τους τέταρτους όμως. Τι παρολίγων τέταρτους. Α, έχουμε τέτοια. Ποιος έπαιξε με τον τέταρτο, δηλαδή. Ναι. Γιατί κοίταξε, ρε φίλε, άμα εμείς τρώγαμε. Άμα δεν παίζανε αυτοί βασικά με αυτούς. Mm. Τώρα άρχισε σαν το Φωτιάρι να μιλάω. Έτσι, δεν καταλαβαίνω, ναι. Ναι, ναι. Και παίζαμε μόνο εμείς, ας πούμε, με Ολλανδική ομάδα που ξεκινάνε σε τρεις εβδομάδες, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και ας χάναμε όπως χάσαμε μόνο 1-0, θα αρχίζαν να λέγανε, είδες ο ΠΑΟΚ τι έκανε αυτοί. Αυτοί που φάγαν 5 από ίδια ομάδα Ολλανδικιά, τι έγινε τώρα. Τι να γίνει, σαν να είχαμε πρωτάθλημα την ίδια ώρα αγωνιζότανε, παράλληλες συνέντευξεις, να πάμε στο... Ήθελα να ακούσω All About Aris, άμα είχε, αλλά βασικά σήμερα θα έχει, θα πάω να κάνω τον Αριανό και θέλω, θα αρχίσω να κράζω. Καλά, θα πέσει, το κρασιματάκι θα πέσει, μια χαρά. Θα παίξει το κραξιματάκι, άντε το είπα. Γιατί τρελαίνομαι. Mm. Και τα λέω σοβαρά, έρχονται και εδώ στο φούρνο, το κάνουν έτσι ίσως για να με εγκαβλαντήσουν κιόλας, γιατί τσιμπάω. Αλλά ρε φίλε, έρχονται και λένε, καλά λένε πρώτη και δεύτερη. Πάμε, λέει, για πρωτιά ή για δεύτερη θέση. Καλά κάνουν. Mm. Λέω, ο ΠΑΟΚ, λέω, τι θα βγει, πες μια θέση. Εντάξει, λέει, στην πεντάδα φάση εκεί θα μονομαχήσει, λέει, με τον Ατρόμπτο, με την ΑΕΚ, τι θα είσαι. Εντάξει, μέσα, δεν είναι. Ρε φίλε, άντε, να έχεις εσύ όνειρα για πρώτη-δεύτερη θέση, άντε, ας έχεις, πάρτε το ποτάμι. Εμείς πώς θα μας ρίξεις τόσο κάτω. Αυτά με τρελαίνουνε. Πώς θα μας ρίξεις τόσο κάτω. Άμα χάνεις από την Αλκμάρ... Θα πάμε πέμπτη, τι, η ίδια ομάδα και ενισχυμένη. Άμα χάνεις από την Αλκμάρ, τι ελπίδες να έχεις. Σου λέει. Σου λέει. Και άλλο, φίλε, χθες καθόμουν σε κεντρική καθηγήτρια της Σταυρούπολης. Βέβαια. Του λέμε έτσι. Ναι. Σε γνωστό στέκι. Ναι, ναι. Και βγαίνουν έξω εκεί από το καφενείο απέναντι, δεν έβλεπα εγώ το μάτς. Γι' αυτό έχω άποψη έτσι καλή. Καλά, εννοείται. Και βγαίνουν έξω άτομα πολλά. Βασικά δύο, μια παρέα ήταν, αλλά λέμε έτσι, ξέρεις τώρα. Και είναι ο κόσμος. Τι είναι αυτά, αρχίζουν 4-4-2, παίζουμε τώρα. Αρχίσαμε από τώρα. Εννοείται. Εννοείται. Κάτσε να κάνει ακόμα μια ήττα. Ο Νόγεβιτς το διώξανε που έπαιζε 4-4-2. Αυτό να λέει δεν μπορούμε να το διώξουμε γιατί θα έχει εκατομμύρια ρήτρα και τέτοια. Α, υπόθηκε αυτή. Εντάξει, τους αγαπώ. Ναι, ναι, από τώρα. Δική μας. Θέλω αυτό το καφενείο να μου το συστήσεις. Αυτό το καφενείο. Εγώ μόλις άρχισα να μπαίνω στα site. Ναι. Ήδη όλο βομβαρδισμός ερωτήσεων, ας πούμε. Δεν είμαι κολλημένος με ένα σύστημα, δεν είμαι, δεν φαντάσου τι έγινε. Ναι. Κάτσε, κάνεις ακόμα μια ήττα. Ναι, κάναμε ακόμα μια ήττα και θα έχεις τη σειρά. Λοιπόν, έγινε. Τις άλλες μέρες παρακαλούσα να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα που έχουμε εδώ την Ιωάννη σήμερα. Ναι, ας πάρει. Να πάρω και τον Παφούλια. Ναι, πάρ' τον να πάρει. Να πάρει και πάλι. Βγήκαν όλοι να μην γίνει. Έγινε, φιλιά, τσαου. Τι να κάνουμε, έτσι τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι. Στις προηγούμενες ημέρες που είχα όρεξη εγώ για ποδόσφαιρα, δεν θέλανε, αλλά σήμερα όλοι τώρα αυτό. Να, είχε και λίγο, κινήθηκε το πράγμα, είχε κάτι φιλικά χθες. Κατάλαβες γι' αυτό, σου λέει. Κάτσε να δούμε τη γραμμούλα και να μας πει καλημέρα. Έλα, Παπί. Γρήγορα πάμε στον επόμενο, θέλω να κάνω διάλειμμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται, Παπί. Καλά είμαστε εσύ. Καλά, αλλά σήμερα ακούω πολλά. Πολλά παράξητα. Παράξενα. Πολλά προλίγου. Ναι. Καλημέρα, κύριε την Ιωάννα. Καλημέρα.
Θα τα ακούεις τώρα και εσύ, περίμενε. Τη σειρά μου περιμένω. Τη σειρά σου, βέβαια. Περίμενε, θα έρθει η σειρά σου και σένα. Προτού το φουρνάρι βγήκε κάποιος και είπε για την Ολλανδία. Ναι. Για, τους, για το εκεί που είναι οι ομάδες οι ελληνικές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης εκεί πέρα. Εκεί έχω κάνει 3 χρόνια. Μάλιστα. Στο Σίταρντ. Προετοιμασία έχεις κάνει εκεί. Είναι Σίταρντ ή Σίταρντ. Σίταρντ είναι. Σίταρντ. Είναι η πόλη και η ομάδα λέγεται Σίταρντ. Μάλιστα. Φορτούνα, άρα λάφος το λέμε. Γιατί δεν το λέμε Φορτούνα Σίταρντ. Είναι Φορτούνα Σίταρντ λέει. Να μαθαίνει τα μαλλιοτάγαρα λίγο. Λοιπόν, εκεί πέρα. Ναι. Στα 12 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι το σπίτι του Φριστάπεν που τρέχει. Του Φριστάιλερ, πιανού. Του Φριστάπεν αυτό που τρέχει στα. Του Λαδόβρε. Ποιος είναι, δεν το κατάλαβα. Πού τρέχει. Σφόρμα ένα ρε. Α, να το πω ελληνικά. Του Φερστάπεν. Εσύ του λες λάθος. Εγώ το ξέρω, μα γι' αυτό σου λέω, εσύ το λες σωστά. Εγώ το λέω λάθος, αλλά έτσι το είπα στα ελληνικά. Αυτό, ναι. Εκεί ήταν ο πατέρα. Εγώ το γνώρισα τον πατέρα του. Στα 17 είχα πάει εκεί πέρα, 17 χρόνων. Μάλιστα. Και φαινόταν ότι θα γίνει οδηγός. Ο Verstappen, το γνώρισες και το Verstappen ή μόνο τον πατέρα? Όχι, δεν το ξέρω. Α, τον πατέρα. Μάλιστα. Ο πατέρας ήταν πολύ, δεν είναι βέβαια. Άκου τώρα. Ο κύριος που λίγο είπε, αυτές οι ανακρίβειες είναι προτού το φουρνάρι. Βγήκε κάποιος, δεν ξέρω, άμα άκουσα καλά. Εκεί είναι το Άχι, είναι πάνω τα σύνορα Γερμανίας και μετά 7 χιλιόμετρα είναι το Βέλγιο. Πατρίδο ευρωπαιογνωσία, ναι. Να μαθαίνουν λίγο, να μαθαίνουν. Εκεί πέρα ήμασταν εκεί πέρα 3 χρόνια. Πάγαμε τη ζωή μας εκεί πέρα. Έτσι. Νεαροί. Ναι, έτσι, έτσι. Μπορώ να σε αποδείξω κιόλας. Έχω και ένα φίλο Ολλανδό. Ακόμη έχω παρτίδες με αυτόν. Ναι. 50 χρόνια και. Πήγε να. 50 είναι. Ελβετία είμαι 50. Τον είπες να πάει να δει τον Άρη χθες. Όχι. Α, καλύτερα, γιατί δεν πολύ βλεπόταν μάλλον. Φορτούνα Σίταρτ είναι, τι την έφαγε. Καλά, εντάξει, αυτά είναι φιλικά, άστα δεν είναι. Έτσι, δεν μετράνε. Σωστά, μην φέρουμε και την καταστροφή. Δεν μετράνε αυτά. Ε, βέβαια. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική μετράει κύριο, τι θα κάνεις. Λοιπόν, πες τον κύριο εκεί πέρα, η Ολλανδία έχει πιο πολλές λίμνες σε όλο, παντού κάθε 200 μέτρα έχει λίμνη. Α, μάλιστα. Να το ξέρει. Έτσι, να μαθαίνουν λίγο μπαλίτσα. Τις λίμνες μέσα πιάναμε μπάνια. Εκεί που είναι η θάλασσα δεν έχει. Η θάλασσα είναι πάνω. Τι δουλειά έχουν οι κάτω χώρες και οι άνω χώρες που λένε. Ναι. Είναι τέτοιο. Στο Βέλγιο εκεί πέρα έχει μια. Έχει η δεξαμενή που κατεβαίνουν τα καράβια κάτω. Που έρχονται από το τέτοιο. Από το. Από την Αφρική με τα διαμάντια. Από τα ποτάμια που έρχονται. Ναι. Και μετά γεμίζει το τέτοιο, γεμίζει η δεξαμενή, ναι. Και ανεβαίνουν επάνω και φεύγουν τα καραβιά. Τι κατηβάζουν και φεύγουν από κάτω. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ λοιπόν, διευκρινιστικά πράγματα για να γνωρίσουμε κι εμείς. Τα έχουμε δει εμείς, βέβαια. Πού να ξέρουμε τώρα εδώ πέρα από τις... από τον Άγιο Πρόδρομο της Σταυρούπολη σε πάρα. Ναι, ναι, και το Ζαγκλιβέρι. Δεν τα ξέρουν αυτά τα μαλλιοτάγαρα. Για την Ιωάννα. Ναι. Καλά ρε Ιωάννα, εσύ έμαθες θεολογία. Πώς τη λέγανε τη τέτοια αυτή την ηθοποιό, μήπως ξέρεις, που είχε σόμρα και γόμορα που το έλεγε. Σαφώνα ταρά. Εσύ θεολόγος πασαρέλα μη πήγες και μοντέλα και τέτοια. Αυτά είναι κι άλλες. Αφού δεν έχει ψωμάκι στη θεολογική, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Μόνο πρόσφορα έχει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, γιατί τι έχει το modeling, δεν κατάλαβα. Τι έχει το modeling, δεν κατάλαβα. Όχι, το μοντέλο, τα μοντέλα. Πάνε και δείχνουν. Όχι, εμείς λοιπόν, είμαστε μοντέλα γήινα και ανθρώπινα. Γιατί καμία σχέση. Και αυτή μοντέλα είναι, άλλα δείχνουμε. Ναι, έχει έξτρα μοντέλα και τέτοια. Τα μοντέλα είναι μοντέλα. Ναι, και ο Μαντέλα είναι Μαντέλα. Έγινε, σε χαιρετούμε να κάνουμε διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε. Νέα, πολύ ωραία νέα.
Έγινε, φίλια, τσάω, τσάω. Έτσι, μια περιδιάβαση, ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη κάναμε. Νομίζω ότι τα έχει σημειωμένα για να μην ξεχάσει το σπίτι τίποτα. Ρε, δεν έχει ανάγκη ο Αράου. Είναι ένα βιβλίο της ζωής ο άνθρωπος αυτός. Έχει ταξιδέψει, έχει εργαστεί και ξέρει και γνωρίζει. Αυτά που τα ξέρουμε εμείς εδώ. Για μέχρι αυτό παίρνει, μας τα λέει. Μέχρι την Τούσλα με το ζόρι πηγαίνουμε για να κάνουμε μπάνιο. Μέχρι αυτά ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς πάνω κάτω τα καράβια πώς ανεβαίνουν. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, ξεπεράσαμε ο λίγον τι της 6.30, αλλά θα κάνουμε τώρα το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε δυναμική και δρυμύτερη. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 4ης Ιουλίου, 4th of July, ημέρα ανεξαρτησίας του πλανήτη, όπως είχε γράψει ένας δημοσιογράφος ένα άρθρο παλαιότερα σε κάποια αθλητική εφημερίδα. Και επηρεασμένος μάλλον από το Independence Day. Βέβαια ο πλανήτης. Εδώ η Ιωάννα μας έλεγε ότι πολύ ζέστη, αλλά θέλει να κλείσει το κλιματιστικό. Κρύωσες, παιδί μου. Κρύωσα. Εδώ τα έχουμε όλα μέσα στον πάγο. Δεν κουνιέμαι. Δεν κουνιέμαι. Εντάξει, πηγαίνω τώρα το πρωί, κάνω κολυμβητήριο. Α, μπράβο. Μεγάλος αθλητής, παιδί μου, έχω γίνει. Έχω βγάλει πτερίγια. Σε βλέπω, σε βλέπω. Έτσι, έτσι. Δεν το είπα και δεν με πάρεις πάνω σου, αλλά τα είδα. Όλοι νομίζουν ότι είδα τη γράμμα σου κάτω του μπλουζάκι. Όλοι νομίζουν ότι πήγα να βγάλω απλά μια selfie. Όχι, παιδιά, κανονικά. Κάθε μέρα μέσα στο λιοπύρι, ύπτιο, πρόστιο, κρόουλ. Όλα τα είδη της κολύμβησης. Βέβαια, βέβαια. Άμα λες για κρύο ότι έχεις το Λίμπερο, τι να πει εδώ ο φίλος μας ο Στράτος από την εξωτική Νορβηγία που μας στέλνει την Νορβηγία. Θερμοκρασία. Ξέρεις τη θερμοκρασία έχουν αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μαντέψεις. 5 και 39 μου στείλε ένα screenshot από το αμάξι. Μάλιστα. 5 βαθμούς. 5 βαθμούς έχουν στην Νορβηγία. Θες να πάμε Νορβηγία. Εσύ δεν μπορεί να αντέξει το κλιματιστικό. Να διαχειριστείς αυτό το βιβλίο. Άσε ρε τα κλιματιστικά. Α, τα αγαπάω, τα αγαπάω. Δεν μπορώ, αυτούς που λένε δεν μπορώ κλείσει το τέτοιο. Εγώ δεν μετράω σε αυτούς. Είμαι. Εγώ δεν έφερα μπισκοτάκια βρώμης. Εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ξεκινήσαμε την υγεία, αλλά όχι και έτσι. Θα μας περάσουν και τίποτα αρρώστους. Όχι. Θα τα τιμήσουμε. Αυτά είναι πεντανόστιμα. Πεντανόστιμα, τώρα βρώμη και πεντανόστιμο. Τώρα. Τέλος πάντων, θα τα τιμήσουμε με το πέρας και την. Εντάξει, την άλλη φορά θα σας φέρω κρασνάκια, γαλλικά, γαλλική πινέτσα. 2-31-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και νόμινη ματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στους εθέρες στα ίντερνετια χθες είχε πρόβλημα όλο το Facebook, το Instagram, το WhatsApp. Και το WhatsApp. Και το WhatsApp είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να δούμε φωτογραφίες, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε φωτογραφίες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε stalking στα προφίλ, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να δούμε Instagram, ας πούμε. Τίποτα, τίποτα. Σε πανικό όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη γενικότερα. Εντάξει, αποκαταστήθηκε η. Αποκατασταθήκαμε. Η βλάβη, διότι. Και δεν θα τα αντέχαμε και σήμερα ακόμη μια μέρα χωρίς φωτογραφίες. Δες όμως πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πώς πριν από έτσι 20-30 χρόνια δεν είχαν καν τηλέφωνο. Δίναμε ραντεβού. Δίναμε, ναι. Και ακόμα καλύτερα, πριν 40-50-60 χρόνια, στέλνα γράμματα. Γράμματα. Φαντάζεσαι να στέλνα τώρα εδώ γράμματα στο λόγο επειδή να θέλει να πει κάτι. Εγώ θα συγκινούμε, θα τα διάβαζα. Πόσα γράμματα θα μας έστελνε ο Δευτέρης, θα σκαγεί ένα σάκος με γράμματα για να την πει αυτά. Την επόμενη μέρα. Θα πει αυτά που θέλει να πει. Θα τελείωναν πιστολόχαρτα μελάνια, άστα να πάνε. Τα δέντρα θα ξεκληριζότανε. Οπότε καλύτερα τώρα με την τεχνολογία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαμπή. Έλα, Λευτέρη. Ιωάννα, θέλω να μου πεις τι όνειρο είδες και ήρθες σήμερα στην εκπομπή. Αμέ, έχω. Γιατί ο Μπατμανίδης και εσύ είναι ονειροκρήτης. Φυσικά, εγώ του την έμαθα την τέχνη. Ονειροκριτικός. Βέβαια. Κατά δεύτερον, ο Αράου μας έκανε όλες τις γραφίες, μας ανέλησε λίμνες, ποτάμια της Ευρώπης, τα 1800 ευρώ για το σκουτεράκι η Γαργάρα. Τι σε νοιάζει σένα. Όχι, γιατί έλεγε να πληρώνουν οι ακροατές 5 ευρώ, είναι λάρτ. Ναι. Ωραία, να πληρώνουν. Αυτός 1800 για να πάρει εσύ, εσύ το σκουτεράκι δεν δίνει. Αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τώρα και κάποιοι που μας λένε σαλικάρια, θα τους πω χοχλιοπαιχνιδής μαζά, δεν θέλω μπλιο μαζί σου, γιατί δαλουνού χοχλιού τα σάλια στο κορμί σου. Ωραίο, δεν κατάλαβα τίποτα. Χουλιοχλιοχλιο ένα τέτοιο, ας πούμε. Καλημέρα στην κρεμούλα. Δηλαδή κολυμπητήριο δεν πας μόνο για τη selfie. Ποια selfie τώρα, δεν με ενδιαφέρει η selfie. Εγώ πάω
για να γίνω. Για το κορμί. Πάω για το κορμί. Πάω για την ευεξία. Για την αποκατάσταση. Θα γίνεις ένας Verstappen του κολυμπητηρίου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Verstappen, γιατί το νερό που πίνω μέσα εκεί. Δεν θέλω να πνιγώ. Άστα να πάνε, ναι. Λοιπόν, με απεριόριστο respect για τον Αράου, αλλά επειδή έτυχε να είμαι τρεις μήνες εκεί πάνω για να κάνω σεμινάρια μόλις τέλειωσα το Πανεπιστήμιο, όσον αφορά ας πούμε τις κάτω χώρες, λόγω κάναμε κάτι για τα Νταν. Έτσι, τα Νταν, τρία Νταν, καράτε έκανες. Νταν, όχι Νταν, Νταν. Μάλιστα. Που είναι τα φράγματα. Α, εγώ Ταν άκουσα που είναι το μαύρισμα. Α, ο καθένας ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Έχουμε του καράτε, εσύ είσαι ανάλογα του. Τον τομέα του. Τον τομέα του. Είπαμε, η Ιωάννα είναι του μόντελ, εγώ είμαι του καράτε. Έτσι να πούμε. Μπροστά. Του βαράτε. Ναι, ναι. Με βαράνε άπαντε. Λοιπόν, και έτσι εκεί είναι οι λίμνες, δηλαδή είναι πολλά τα. Τα νερά. Τα τάνε. Τα, όχι τα τούνελ. Ναι. Τα, ρε, πώς τα λένε ρε, που πάνε τα ποταμόπλια μέσα, όχι τα ποταμιά. Κανάλια, τα κανάλια. Τα ποταμόπλια. Και... Α, κανάλια. Μάλιστα. Ναι, ρε, ναι, ναι. Είναι φορτηγίδες, ξέρεις. Ναι, πάνε, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το δίκτυο. Ζήτημα ανέκυψε τώρα με τα τάνκ. Πολύ πιο μεγάλο από το οδικό και. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει λόφος παραπάνω από 600 μέτρα σε όλη την Ολλανδία, γι' αυτό είναι επίτατα στα ποδήλατα να πούμε. Όλοι είναι καβάλα σε ποδήλατο και δεν υπάρχει μέρος, είτε μαγαζί, είτε δημόσιο κτίριο που να μην έχει, ξέρεις, αυτές τις τίκες που πας βάζεις την μπροστινή ρόδα, το κλειδώνεις, γιατί είναι όλοι καβάλα. Γι' αυτό, μες στα κανάλια πνίγει και ο Άρης χθες. Πώς? Μες στα κανάλια όμως πνίγει και ο Άρης χθες. Ναι, εντάξει, γιατί να μην πνίγει, δεν κατάλαβα. Αυτό. Ο Άρης έβαλε και 5-6 να πούμε 16-17. Ο Ταμπλούχος να πούμε που πήγε να κάνει μόστρα. Πώς δεν έβαλε, είχε πιτσιρικάδες μέσα. Γιαννούλης, Δελγιανίδης, ένας άλλος μπροστά. Ένα εκ των δανεικών του Δελγιανίδη, επειδή είναι τραυματίας ο αρχηγός, τον πήρε και μετά θα τον ξαναδώσει δανεικό αλλού. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, τσαο, τσαο, τσαο. Για να δούμε, γραμμούλα, περίμενε. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Άσου πίσω, λάκι, 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 λάκι. Άσου πίσω. Έτσι, χαλάκι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Στράτος μας μεταφέρει μια εικόνα του πώς θα ήταν η εκπομπή αν αντί για μηνύματα ή τηλεφωνήματα είχαμε μόνο γράμματα. Στέλνει ο άλλος, ας πούμε, επιστολή. Αγαπητέ Μπάμπη, θα ήθελα να πω για τον ακροατή που έστειλε το γράμμα στις 5 έκτου του 2018 και έλεγε για την ομάδα μου. Έτσι. Αγαπητέ Φιοντόριλιτς, σας γράφω από το παγωμένο Βλαδιβοστόκ. Κάπως έτσι, ας πούμε, θα εξελισσόταν η ζωή. 231-087-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Τα έχουμε όλα. Και λόγω επειδή στη σελιδούλα μας μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Τα ξημερώματα, συντριπτική θρίαμβος του Περού με 3-0 επικράτησε τη Χιλή. Η Χιλή ήταν το φαβόρι για να πάρει την πρόκληση στον τελικό του Κόπα Αμέρικα. Έφαγε μια ξυγυρισμένη τριάρα και πλέον το Περού θα πάει να συναντήσει την Βραζιλία στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7 του μηνού, ημέρα εκλογών κιόλας η Κυριακή. Αλλά το αποτέλεσμα είναι δεδομένο, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πολύ ενδιαφέρον. Αντιθέτως, Κόπα Αμέρικα και νωρίς, σε πολύ βατή και προσιτή ώρα, στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Μια χαρά. Θα έχουμε να δούμε και λίγο μπαλίτσα. Χθες είπαμε, είχαμε τα δύο φιλικά. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την, στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι από την Αλκμάρ. Ο Άρης γνώρισε βαριά ήττα. Φιλικά είναι, οπότε δεν πολύ παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, έτσι μια ψιλομουρμουρίτσα προέκυψε από το 5-1 με το οποίο ιτήθηκε από τη Φορτούνα Σίταρτ, όπως μας είπε ο φίλος μας ο Αρώ, για να μαθαίνουμε να ομιλούμε σωστά την Ολλανδική. Τα κλασικά χρήσιμα συμπεράσματα, αυτά που ήθιστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτο φιλικό, μουδιασμένη. Τα πόδια βαριά από την προετοιμασία, από τις πρωινές προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με το νέο του τεχνικό μόλις 3 ημέρες στο τιμόνι της ομάδος, προσπάθησε και αυτός να δει έτσι πράγματα και παίξανε 2 εντεκάδες εκατέρωθεν και στις δύο ομάδες.
Καθίσαμε, είδαμε λίγο. Δεν είχαμε τι να κάνουμε απολύτως το απόγευμα. Φαντάσου, Ιωάννα μου, τον Άρη δεν το μετέδιδε. Οπότε τον ακούγαμε σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Λίμπερο. Είναι και αυτό ρετρό. Ρετρό είναι. Ποιο, ο Άρης είναι ρετρό. Θα το ακούσω το ραδιόφωνο. Έχεις παραγίνει βιντάζ. Δεν βλέπεις τα παιχνίδια, τα ακούς εδώ από τα τρανζιστοράκια. Τον πάω, καθίσαμε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε, φαντάσου τώρα. Πολύ ζωή. Κοίτα, life, 8 η ώρα, Τεταρτιάτικα, Τριτιάτικα. Τι ήταν χθες, Τετάρτη ήταν. Τετάρτη ήταν. Με τέτοια ζέστη, πού να πας. Ουά, τι είναι αυτό! Περίμενε, να έρθω να σου σκοτώσω. Τι είναι. Τι είναι, μπάμπουρ. Φέρε μια παντόφλα να το κάνω. Φύγε από τον καφέ. Φέρνε μια παντόφλα. Τι είναι αυτό το πράσινο που είναι μέσα στα φυτάκια σε αυτά τα τέτοια. Βρωμούσα. Βρωμούσα. Τι δουλειά έχει εδώ, πέταξε και ήρθε πάνω. Πήγα να μπει στον καφέ. Είναι πολύ συμπαθητικέ. Τι συμπαθητικέ. Θέλουν αγάπη. Αγάπη. Γι' αυτό ψημισιάζει. Εδώ είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Τι δουλειά έχει βρωμούσα. Για το μεταξύ, μάλλον κανένα ακροατίστα είναι. Πάει στο τηλέφωνο τώρα. Να πάρει. Τι για ένα πρωί-πρωί με αναστάτωση να πούμε. Εννοώ ότι. Α, εννοώ. Φύγα από εδώ. Κάτσε να δω λίγο. Περίμενε. Πρέπει να πω να αποθανατίζει. Να δει αυτό, κυρίε και κύριοι, το συγκλονιστικό φαινόμενο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο. Μα είμαστε εκ το όροφο. Φυτά δεν έχουμε. Φυτά είμαστε. Ενδεχομένως γι' αυτό και. Να το πάνω στο τηλέφωνο. Φοβήθηκε η Αλία. Ξέρω, ξαφανίστηκε τώρα. Δεν το αγγίζουμε εκεί πέρα. Αυτό είναι άμα το πατήσεις μετά μυρίζει. Οπότε να προσέχουμε με τα ζωήφια εδώ. Που να κάναμε και εκπομπή στην Ήπεθρο. Ήταν λίγο να το δω. Το βγάλω φωτογραφία να το. Κράτη εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να έρθει εδώ πέρα. Να το ταΐζουμε, να το μεγαλώνουμε. Την εκπομπούλα μας. Να κάνει και εκπομπή. Να κάνει και εκπομπούλα κανονικότατα. Αυτά τα ολίγα από τις αθλητικές έτσι προσεγγίσεις. Νομίζω πάω και έχει το επόμενο φιλικό το Σαββάτο το μεσημεράκι μέσα στον καύσωνα. Όλες τις παραλίες θα είναι. Ναι. Ο Ηρακλής, ο οποίος έδωσε την απέλπιδά του προσπάθεια χθες. Καλή να το δω. Τι έγινε, κάτι άλλο φωτογραφία. Α, μάλλον. Το γέλιο, η φωνή μας. Ναι, ακούσε, γιατί κατά λάθος άνοιξε το e-radio, α πούμε, και ακούστηκε. Ακούστηκε το streaming. Ό,τι να είναι, γίνεται σήμερα. Η βρωμούσα αυτή τα έκανε. Οι απέλπιδες προσπάθειες του Ηρακλή να αποκτήσει το άφημι του Βόλου, συζητήσεις με τον Αχιλέα Μπέο. Δεν ευωδόθηκαν και έτσι παραμένει μετέωρη η κατάσταση, μετέωρο το καθεστώς, μετέωρο το μέλλον της ομάδας του Ηρακλέως, το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Με την παρούσα ισχύουσα κατάσταση είναι αδύνατο η ομάδα να κατέλθει σε κάποιο πρωτάθλημα στη Football League, εν προκειμένου στην Football League 2 με τα χρέη, οπότε ο Ηρακλής αναζητεί οποιοδήποτε αφημί προκειμένου να αποδεσμευθεί από τα χρέη και της εποχής Παπαθανασάκη και τα νεότερα που δημιουργήθηκαν στην ομάδα. Ήττα για την εθνική ομάδα των νέων στο μπάσκετ βαριά, ήττα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Κρήτη με 46-77 και αποκλεισμός από τα πρώιμη ημιτελικά, έτσι για τα ελάχιστα που είχαμε να παρακολουθήσουμε κατά τη χθεσινή ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Εδώ Μπάμπη ο Καστρίτης έχασε από 17, ενώ προηγούσαμε 17 πόντους με την Αργεντινή. Δεν θα έχανε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Λοιπόν, πανευρωπαϊκό είπα, ό,τι να είναι. Ναι, ωραίος. Πάντως, αν η εκπομπή γινόταν με γράμματα αντί για μηνύματα, ναι, πιστεύω ότι ο Λευτέρης θα δούλευε ταχυδρομικά Περιστέρια. Και όχι ένα, πολλά. Πάλι, για να δούμε. Πάλι ο Λευτέρης είναι και αυτό το ταχυδρομικό Περιστέρι. Θα μας είχαν εδώ πέρα γεμίσει σκουτσουλιές. Θα είχαμε βρωμούσες εκεί να βλέπεις. Κανονικά και τώρα που θα δείχνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ και θα βλέπουν όλοι ΠΑΟΚ, θα δείχνει η ΕΡΤ, θα είναι πλέον ελεύθερο. Θα τα δείχνει κανονικά το HD. Τους αγώνες του Άρη, ο Άρης ξαναγυρνάει στην ΕΡΤ3. Μάλιστα. Πώς το σχολιάζεις αυτό, το ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην ΕΡΤ και παίρνει ένα πολύ διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Μικρό είναι το ποσό. Μικρό είναι το ποσό. Μάλιστα. Για έναν ταμπλούχο, για μια επένδυση, για μια μεγάλη ομάδα, για μια ομάδα που έχει 1,5 εκατομμύριο και εκτός Ελλάδος, εκτός από το 1,5 εκατομμύριο φιλάθλους που είχε εδώ, είναι πολύ μικρό το ποσό. Είναι μικρό.
το ποσό. Είναι η μόνη σωστή κίνηση που κάνει η ΕΡΤ. Μάλιστα. Αν η ΕΡΤ, Φερρυππίνε, έπαιρνε τον Ολυμπιακό, δεν θα... Είναι μεγάλο σκάνδαλο, πάντα. Είναι μεγάλο σκάνδαλο. Έτσι. Αμερόληπτα. Έτσι. Είναι μεγάλο σκάνδαλο. Να λέμε αλήθειες. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο. Γιατί και αυτό είναι μια κουλτούρα. Να σου εξηγήσω λίγο, Ιωάννη μου, τι γίνεται. Ναι, θέλω λίγο μια μετάφραση. Δεν είναι τίποτα. Μιλάμε, ας πούμε, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Μέχρι πρώτη ως ανήκανε σε ένα κανάλι που είχε τη συνολική διαχείριση και δείχνει όλα τα παιχνίδια. Πέρυσι έσπασε αυτό. Αρκετές ομάδες πήγανε στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι, οπότε θεωρείται ότι μοιράζει κρατικό χρήμα, το χρήμα των φορολογωμένων. Και όποιες ομάδες πηγαίνουν εκεί πέρα από τους φιλάδους των άλλων ομάδων λένε ότι εσείς παίρνετε τα λεφτά μας. Μας παίρνουν για να δείχνουν τις ομάδες σας. Πέρυσι ήταν ο Άρης και πάρει κανένα 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, 2-2,5 για να δείχνει τα παιχνίδια του η ΕΡΤ. Φέτος μάλλον, όπως όλα δείχνουν, πηγαίνει ο ΠΑΟΚ με συμφωνία 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μάλιστα, ωραία λεφτά και αυτό στην ΕΡΤ, το ελεύθερο το κανάλι, και κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις τώρα όλων των υπολείπων που σου λέει ότι και προεκλογικά τώρα εσείς πηγαίνετε εκεί πέρα προκειμένου να πούμε να φανεί ότι είμαστε οι καλοί και να ψηφίσετε δηλαδή την υπάρχουσα την ίνη κυβέρνηση η οποία απέρχεται. Από την άλλη, το αποτέλεσμα είναι λίγο, εγώ στο προεκλογικό του πράγματος, το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένο. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως με αυτοδυναμία, οπότε ουσιαστικά ήξεις αφήξεις είναι, δεν πρόκειται δηλαδή να αλλάξει κάτι. Και δεν ξέρω κάποιος αν θα ψηφίσει, ας πούμε, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πήρε τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να μπορεί... Αυτό που ήξερα, δεν το ήξερα. Ενδεχομένως, ας πούμε, και η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και η νέα διοίκηση του κρατικού καναλιού να ακυρώσει την σύμβαση ή να την προσβάλλει, να μην την δεχθεί. Βέβαια, έχουμε παρατηρήσει, ας πούμε, και χθες είδαμε λίγο και την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οτιδήποτε έχει θεσμοθετηθεί, θα μου πεις δεν γίνεται τώρα να λειτουργήσει ένα κράτος συνέχεια να ακυρώνει τους νόμους των προηγουμένων, αλλά οτιδήποτε έχει θεσμοθετήσει, ας πούμε, το κράτος του υπάρχουσας τέλος πάντων κυβέρνηση, θα τα υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να τα υπηρετήσουμε. Του στείλω, ας πούμε, συμφωνία των Πρεσπών, του στείλω, ας πούμε, επιδόματα και τέτοια. Μια χαρά, εντάξει. Οπότε πιθανότητα δεν κινδυνεύει και με την επόμενη κυβέρνηση. Με καμία κυβέρνηση, μάλλον εντάξει, δεν κινδυνεύει. Σίγουρα. Η ο σύμβαση. Μητσοτάκης τι ομάδα είναι? Ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός. Φυσικά τι θα ήταν. Φυσικά, γιατί το φυσικά δηλαδή που πηγαίνει. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε κατευθείαν. Ο Τσίπρας ήταν Παναθηναϊκός, αλλά δήλωσε ότι από τα Τέμπη και πάνω υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός και από τα Τέμπη και πάνω μπορεί να υποστηρίζει και τον Άρη. Γιατί πέρυσι είχε φωτογραφηθεί στο περίπτερο της ομάδας του Άρη στην έκθεση με μία φανέλα. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να έχουμε τέτοια κόντρα. Άρα πέρυσι δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Φέτος που θα έρθει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξει το status quo στο ποδόσφαιρο και να δούμε Ολυμπιακό πρωταθλητή και Άρη Κυπελούχο. Δίνω εγώ τώρα μία πρόβλεψη. Έτσι, ας πούμε, εξετάζοντας γεωπολιτικά τα αθλητικά τα δρόμενα. Βέβαια θα πρέπει να μου μιλήσει για ποιος θα είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός, ας πούμε, πέρα από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό τώρα δεν μπορούμε να το πούμε και δια ραδιοφώνου. Στην πραγματικότητα, αλλά όλοι γνωρίζουν ποιος θα κάνει κουμάντο στις καρδιές των κομάντο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαβί. Έλα, αλλά παίρνω άλλον. Καλημέρα. Μα το κλείσε. Καλημέρα, εντάξει, στείλε ένα περιστέρι. Καλημέρα. Μα τα κλείσαν όλα, λοιπόν. Για να κάνεις διάλειμμα. Ναι, ευκαιρία να κάνουμε διαλυματάκι καθότι πήγε 7. Και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Να έρθουμε και λίγο και στα δικά μας. Έχουμε εδώ θεματάκια, εννοείται. Θέλω να βρεις τώρα στο διάλειμμα μια προσευχή, γιατροσόφη, κάτι για το ξεμάτιαγμα. Ωμα, τέτοια να μας λες, γιατί το καλοκαίρι. Ναι, να βλέπεις. Μου λες κολυμπητήριο πηγαίνεις. Μια το ένα, μια το άλλο. Νομίζω και οι ίδιοι θέλουμε μια προστασία. Πέρυσι είμαι στην Αμοργό. Έχω DJ Λίκη το βράδυ και έχω ένα φρικτό πονοκέφαλο και γενικά τα πράγματα όλη την ημέρα είναι πάρα πολύ περίεργα. Για κάποιο λόγο έχουν συμβεί διάφορα μυστήρια αρνητικού περιεχομένου ένα απόγευμα και ξαφνικά δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν μπορούν να δουν απ' έξω. Η βραδιά πηγαίνει για καταστροφή. Έρχεται μια κοπέλα, με ξεματιάζει επί τόπου στο μπαρ. Πίνω 6-7 ποτά και γίνομαι καταπληκτικά. Γίνομαι κούκλος και όλα αλλάζουν, Άρδιν. Και περνάμε μια υπέροχη νύχτα. Είδες τι σου κάνει. Τι σου κάνει το ξεμάτιασμα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο λόγο επειδή με The Damned και New Rose. Ακριβώς. Ένα κομμάτι το οποίο το έχουν διασκευάσει και οι Guns N' Roses, το αγαπημένο συγκρότημα του Κυριάκου Μητσοτάκης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, κάτι ξέρει και αυτός από μουσική. Ναι, ναι, με το που δήλωσε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι αγαπημένο μου συγκρότημα είναι οι Guns N' Roses. Ανέβηκε. Ο πρώην drummer των Guns N' Roses αυτοπυροβολήθηκε. Όχι, υπήρξε μια τέτοια. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, τα γεγονότα είναι ασύνδετα. Απλά έτσι το βάζουμε σε μια γραμμική, τέλος πάντων. Αστερίσκο, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή, Ιωάννα, τι ομάδα είσαι? Επόμενη ερώτηση. Ηρακλή, Ιωάννα, πες. Όχι, δεν είμαι Ηρακλή. Όχι, δεν είμαι Ηρακλή. Τι ομάδα έχει? Τι σε νοιάζει τώρα εσύ? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν έχει αποφασίσει. Εγώ θα ακούσει σήμερα. Προδιαγραφώ. Θα ακούσει τον debate των ακροατών και θα καταλήξει σε τι ομάδα είναι. Ποιον είναι Παναθηναϊκός? Ναι, και είναι από Θεσσαλονίκη να πούμε. Σε Ακοσιώνα και είναι Παναθηναϊκός. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Όχι, όχι. Δεν θα γίνει. Δεν θέλω σχέσει. Δεν είναι σύζυγο δημάρχου. Αν ήταν σύζυγο δημάρχου, μπορεί να είναι. Τι σε νοιάζει? Να πει την ομάδα, δεν την πει. Άντε, γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Πα, αγόρι μου, που είσαι? Μίλησα με το φίλος μας. Ποιος είναι ο φίλος μας? Ο Τυροπτάς. Μάλιστα, μην τα αποκαλύπτεις αυτά στον αέρα, να φαίνεται ότι τα τηλεφωνήματα δεν είναι στημένα. Η κοπελίτσα. Μίλησες και τι σου είπε δηλαδή και πήρες τηλέφωνο? Λέει να συνδεθούμε τώρα μαζί ξανά, λέει, σήμερα, να μιλήσουμε πάλι ζωντανά. Μάλιστα, ζωντανά. Ναι, και την Ιωάννα μας που έχουμε εδώ, μια καλημέρα, την είπες ούτε τίποτα. Ιωάννα. Χαίρετε. Ιωάννα. Αμέ, ναι, ακούω. Ακούς. Τρελάθηκε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, Ιωάννα. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πώς είσαι? Χαθήκατε. Καλά, κουκάμια. Για πέρα τα νέα σου. Πού να λέω τα νέα μου, καλά. Πού να λέω τα νέα. Στο Λίμπερο να τα πεις, ρε. Να μου κάνει μια χάρη, Μπάμπη. Ναι, παρακαλώ. Θέλει ο Δημήτρης. Ναι. Να μπει επιτόπου πάλι ξανά να μιλήσουμε μαζί, ζωντανά. Έχουμε εδώ την Ιωάννα και εσύ. Ναι, έχουμε εδώ την Ιωάννα και εσύ ζητάς το φούρναρι να μιλήσεις. Δηλαδή πας καλά, αγόρι μου. Ο έρωτος περνάει από το στομάχι. Ναι. Δεν πειράζει, Ιωάννα. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω τι κάνει. Παίρνει στην αρχή, σου δίνει ελπίδες και, μένα... και μετά σε αφήνει έτσι στην άκρη για να σε καψουρέψει. Ναι. Επέμενε να τη πω κάτι την Ιωάννα. Καλά, εντάξει. Πες. Συγγνώμη, Ναι. Μάλιστα. Ιωάννα. Ναι, ναι. Να περάσει από το φούρναρι. Ναι. Να σε κεράσουμε ό,τι θες. Να σε κεράσουμε. Εσύ να σε κεράσουμε ένα κακάο, πολύ ωραίο νόστιμο κακάο. Και δύο τυρόπιτες. Δύο τυρόπιτες και μετά σαρπαντίνα. Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Το φούρναρι σε πήρε ή να σε πήρε? Όχι, δεν πήρε με το φούρναρι. Φαγώθηκες με το φούρναρι. Πω! Άμα πάρεις ένα όμως. Μιλήστε! Άμα πάρεις ένα φούρναρι, πες του να μας φτιάξει μπισκοτάκια βρώμης. Βρώμης, εμείς είμαστε υγιεινιστές. Εννοείται, τσάμπα να φτιάξει. Και κακάο με στέβια. Τώρα που βρήκαμε το. Κακάο με στέβια, πανέλα. Κούκρα μου, τι όμορφη είσαι, μπράβο. Ιωάννα, μη γελάς. Κυρινεύει, γελάς. Μάλιστα. Έγινε. Πού είσαι τώρα, πού είσαι? Στο φούρνο. Είναι Καριές, Αγιώρος. Καριές, μάλιστα. Τι έχει το πρωινό μας για σήμερα? Σήμερα τίποτα. Για αυτό... δύο κουρασά. Δύο κουρασά, μάλιστα. Και μία σόδα. Και μία σόδα, γιατί σου κάτσε βαρύ το κουρασά. Γι' αυτό ονειρεύεται τυροπιτούλες. Κατάλαβες, γιατί δεν του άρεσε το πρωινό. Ναι. Μπάμπη, πριν να κλείσω, ναι, να σου πω τελευταία την Ιωάννα. Μ' ακούει, Ιωάννα? Σ' ακούει, βρε, σ' ακούει. Έχω κανονίσει με τον Δημήτρη το φούρναρι να σε πάρουμε και βοηθός εκεί. Μάλιστα, αποκαταστάθηκες. Αυτός, προσλήψεις, επιχειρηματικότητα. Προσλήψεις, την κοπέλα δεν πάρουμε, τσάμπο, ό,τι θέλει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Από τη στιγμή που ο φίλος μας ο Παφούλιας έχει περάσει στον επιχειρηματικό κλάδο, πλέον αντιμετωπίζουμε και έναν άλλο Παφούλια. Είδες εδώ τώρα, έρχεται, κερνάει, μοιράζει δουλειές. Είναι έτοιμος για αυριανός πρωθυπουργός. Βλέπεις όμως ότι πολλοί από τους ακροατές σου, ναι, είναι φωτισμένοι. Φωτισμένοι, μη σου πω, Ιλουμινάτι είναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Εγώ θα τρατάρω την Ιωάννα. Μάλιστα. Ό,τι θέλετε, θα παιδιά. Καλά, θα όλα καλά. Τα δεχόμαστε εδώ. Όταν θα έρθει ο Άννα, θα έρθει ο Άννα στο μαγαζί σου, θα φάει κουλούρια με στέβια χωρίς γλουτένι, θα της δώσεις και λίγο κατσικίσιο γάλα να πιει. Ναι. Και κερασμένα από μένα, φούρναρι. Τι φαντασιώσεις είναι αυτές. Κερασμένα, φούρναρι, γράφτα. Ναι, ναι, τι φαντασιώσεις είναι αυτές, θέλουν να σε ταΐζουνε. Τι τους βγαίνει τώρα εδώ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εμένα, μην μπορείς κοιλιά μου πάντως. Εμένα έλας να μου πει ρε παιδί μου ένα σουζαμάκι. Έλα, σε φέρνω εγώ. Ότι πέφτουν από το κουλουράκι στα σουζαμάκια, θα μαζεύω εγώ και δεν τα τρώω έτσι λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω όμως κάτι. Από όλο τον κόσμο που έχεις εδώ πέρα, ποιος έχει φέρει πρωινό? Ποιος σου έχει φτιάξει και κάτι? Κουλουράκια, μπισκοτάκια. Εσύ μόνο, τελείωσε, κανένας άλλος. Έτσι, μόνο εσύ. Φετούλες με μερέντα, θυμάσαι? Μόνο εσύ, ουδής άλλος φρόντισε, ας πούμε, έχω χορέψει, έχω γίνει να πούμε. Κυρία μου, πάμε όλο τριψήφι έχουμε γίνει. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με το καταπληκτικό λόγο. Λόγον επειδή. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένανε. Τι περιμέναμε, θα μας ξεματιάσει. Τι ήρθες για ένα ξεματιάσμα, αυτά η Εκκλησία. Όχι, το αναγνωρίζει το ξεμάτιασμα. Ναι. Το αναγνωρίζει η Εκκλησία. Ναι, ναι, τη βασκανία. Και το μάτι λίγο. Εντάξει. Και ναι και όχι. Έχει μπει ποτέ ερώτημα, ας πούμε, σε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για το ξεμάτιασμα, ας πούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Δυστυχώς όχι. Και δεν μας το έχουν διευκρινίσει κιόλας. Δεν το έχετε ρωτήσει τα βασικά πράγματα. Ξέρεις τι μου έτυχε? Πήγα για μάθημα την Παρασκευή. Το πέρασα. Και λέει, η άλλη κοπελίτσα ήταν πολύ αγχωμένη και λέει ο καθηγητής, κοπέλα μου, σχέση έχεις? Οπα, οπα, τι είναι το, προγαμιαία? Είχε και τη γυναίκα του μέσα στο προγαμιαία μάθημα. Προγαμιαία σχέση, λέει, τι καθηγητές είναι αυτές, να φύγουν από τα πανεπιστημία. Κοπέλιτσα σκαλώνει, να καταργηθεί το άσυλο. Ναι. Λέει όχι, και λέει θέλεις. Έτσι που μου μιλήσει. Σε φάση για να την κάνει να αισθανθεί καλύτερα, ναι, να τα πει αυτά που ήξερε. Λέει, μα πώς θα σε ερωτευτεί ο άλλος άμα δεν εκπέμπεις λάμψη, αισιοδοξία και σιγουριά για τον εαυτό σου? Όλα αυτά για τις εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν περάσει το μάθημα, δεν σε ερωτευτεί κανένα. Ναι. Κατα... Και φυσικά κόπηκε αυτή. Ό, και την καταδίκη. Πέρασε. Εγώ μόλις τελειώνω την ερώτηση μου, λέει, σηκώνομαι, πετάω το χαρτιά κάτω και λέω, κύριε, ξέρετε πόσο πολύ διάβασα για αυτό το μάθημα? Και σηκώνομαι και φεύγω. Εξέπεμπες λάμψη, είχες λάμψη? Είχα λάμψη, φωτιές έβγαζα. Τι λένε οι καθηγητές, δηλαδή, τώρα για να περάσουμε, για να βρούμε να πούμε κανένα αγοράκι, κανένα κοριτσάκι, θα πρέπει να περνάμε τα μαθήματα, εκεί θα μας πάνε. Καταστροφή έρχεται. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τώρα, δεν θέλουμε να πούμε κάτι για τη βασκάνη και θα μας αφήνουν. Παίρνουμε άλλο λευτέρι στον κόβο, αν είναι κάποιος άλλος τον αφήνω. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, συμφωνία. Το deal. Fair deal. Καλημέρα. Κόψε με. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Σωτική Σταυρούπολη. Ιωάννα, παιδί μου, 6 ώρα πιάνουμε δουλειά. Να ξέρεις, ώρες λόγω επειδή δουλεύουμε. Έτσι. Ωραία. Τι, η σπεσιαλή του μαγαζιού ποια είναι? Ποια ή? Η σπεσιαλιτέ. Η σπεσιαλιτέ. Το κουρασάν είδες? Α, τέλεια, είδες, το αγαπημένο μου. Έφαγε άλλο κουρασάν και του ήρθαν καούρες. Μήπως να πάρεις, μήπως να πάρεις και τον πλεύρη που ξυπνάει τόσο πρωί? Να τον πάρεις εκεί στο φούρνο. Λίγο ακόμα πλεύρης και φάνηκε το φούρνο. Τόσο ώρες. Μόλις έχει ξημερώσει. Τίποτε. Τι θέλω να πω. Μα μ' αρέσει όμως που είστε άπλες. Παίρνω λευτέρες εκεί, κερνάει. Παίρνω παφούλιες, κερνάει. Ναι. Όλοι εκεί, περνάω από το φούρνο, κερνάω, κερνάω. Κερνάς, εντάξει. Να αρχίσουμε να στέλνουμε κόσμο εκεί. Εντάξει, μωρέ, τι κέρασε τώρα. Αλλά θα κερνάτε, ναι, έτσι. Δωρεά του καταστήματος. Κάτι, κάτι, ναι. Κάτι. Εν τω καπάκι με το που κλείνει, το τηλέφωνο παφούλιας παίρνει εμένα. Και να δεις πως χαίρεται, εγώ ακούω μέσω ίντερνετ και έχει επιστροφή, ξέρεις, έτσι, αυτό το μισό λεπτό. Να δεις πως ακούει τον εαυτό του στο ράδιο, πως κάνει, πως χαίρεται. Γιατί να μην δε χάρη, εννοείται. Ο Φωτιάδης ακούει επανάληψη. Ο Φωτιάδης εχθές, με πήρε ο Φωτιάδης εχθές και λέει, τι εκπομπή ήταν αυτή, τι ωραία τραγούδια, λέει, το έβαζε, λέει, το ταψί. Και όταν το τραγούδι, λέει, αυτό το χόρευα, λέει, στο ταψί πάνω στη Σαλαμίνα, λέει, στο Λούνα Πάρκ. Το ξέρεις, Ιωάννα μου, το ταψί, τι εννοούμε? Το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Το τακάντα, αυτό. Ναι, υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Σε παρακαλώ, πάρε στο διάλειμμα με αυτό, είναι ωραίο τραγούδι. Ποιο? Το τακάντα, πώς λέγεται? Τακάντα λεγόταν το ταψί. Όχι, το τραγούδι, ρε.
Να 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 να. Αυτό λες. Be my love. Αλλά θα παρέσει το σύνδεσμο. Αυτά. Ήρθαμε σε dancer. Εντάξει. Ωραία, μου αρέσει έτσι μουσικά. Θέλω ένα ρε 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 ρε. Πώς το σχάζαν, πώς λέγεται αυτό, γίνεται. Ωραία, θα σε βάλω και από τώρα. Γιατί και το S-Express από εκείνη την εποχή είναι. Ναι, αυτά τον έδωσε σε θύμησε εκεί και λέει τι ωραίο στο ταξί. Στο ταξί, λέει. Και βγήκα δεύτερος, λέει, σε ένα διαγωνισμό και τον είδα, λέει, μετά από χρόνια αυτό να που είχε το ταψί και λέει μπράβο σε θυμάμαι Φωτιάδη. Διαγωνισμός ταψιού. Ναι, ναι. Μήπως θα σε χορέψει το ταψί από εκεί. Μήπως σε καμία ταβέρνα ήταν αυτός ο τέτοιος. Έχω γίνει γραμματέας λόγω παιδιά, τον πάρεις αυτό δεν μας παίρνει να μας πει την ιστορία για το ταψί. Δεν μας παίρνει αυτός και μας παίρνεις εσύ και μας τα λες. Ναι, είδες τι γραμματεία. Με βάλανε εκπρόσωπο τύπου. Άκου, αυτό έπαιζε πάρα πολύ. Έτσι. Δώσε μάρκες! Έτσι, δώσε μάρκες! Έγινε! Φιλιά! Έτσι, παλιές εποχές, εδώ δικές μας, τα χρόνια που ήμασταν νεαρά παιδάκια. Νοστάλγησε τώρα. Νοστάλγησε, πηγαίναμε στο ταψί, δεν είχαμε λεφτά να ανεβούμε, δεν είχαμε να πάρουμε μάρκες. Δύσκολα παιδικά χρόνια, άστα να πάνε. Ναι. Κάποιος έπρεπε να μας ξεματιάσει τότε. Λοιπόν, έχει συμβουλή δηλαδή για το ξεμάτιασμα τώρα εδώ, προσευχή, τι ακριβώς. Κάτι να εξοργήσει το κακό, να σου πω. Ποιο είναι το κακό, είναι παιδί, διπλό το κακό. Το γάμα, δεν λοιπόν, θέλω να πω για κακό. Ξέρεις ότι στην αβίωση του χειρού του Ρούπελ, ναι. Εδώ η φιλενάδα σου ντύθηκε νοσοκόμο του Ερυθρού Σταυρού, του 40. Να, μάλιστα πολύ. Πριν όμως την αναβίωση. Κάνεις πολύ έτσι. Δεν σπάει κάποιος. Ναι, για πες. Πριν την αναβίωση, λοιπόν, ναι. Εγώ χτύπησα το γόνατό μου. Και χρειαζόμουν εγώ την νοσοκόμα. Την νοσοκόμα, ας πούμε. Αλλά και του 40 που αυτό χρειαζόταν μια ξύχρονη νοσοκόμα. Το θέμα είναι ότι στο βιντεάκι που είναι η αναβίωση, κουβαλάω την τραυματία μου. Ναι. Κουτσένει αυτό, κουτσένει κι εσύ. Αλλά εγώ κούτσινα στα αλήθεια. Ναι, αλλά τον έζησε στο ρόλο, ας πούμε, του έδειξε πώς πρέπει πραγματικά να γίνεται. Και τώρα χθες είχαμε, ας πούμε, την πασαρέλα. Πασαρέλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε στο μόντι. Μαστράγαλο. Ακόμη. Όχι, το μαστράγαλο. Καλά πάμε πιο κάτω μετά. Καλά τα έλεγα. Τα δαχτυλάκια μετά. Ναι. Δεν πιστεύω αύριο μεθαύριο να λες, ας πούμε, ότι να οδηγάς ταξί και να λες, κοιτάξε, εμένα με βλέπεις, θα γινόμουν ένα μεγάλο μοντέλο, αλλά ένας τραυματισμός δεν μου το επέτρεψε, ας πούμε. Δεν πιστεύω οπότε να έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ να βρω, νόμιζα, είχες έτοιμη. Όχι, βρες, σε παρακαλώ. Για ξεμάτιασμα. Δικό σου, κάτι δικό σου. Θα κάνω εγώ, πού! Έτσι ξεκινάει το ξεμάτιασμα, ε! Έχω γίνει καλά, δεν μπορώ να φανά. Στα όριστα άγρια βουνά, στο Ρούπελ, είδες γι' αυτό τρέχει. Θα βρούμε εσύ συνταγή, θα έλεγα, το μυαλό μας στο φαΐ για ξεμάτιασμα. Κάτσε να δούμε τι θα μας πούνε και οι ακροατέ. Ποιους θα κλείσουμε και ποιους θα αφήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Πρέκας πού ήταν? Ελάτε να τα πάρετε. Εκεί ήταν, μαζί στα χαρακώματα. Στα χαρακώματα. Στα χαρακώματα. Mm. Λοιπόν, η σπεσιαλιτέ του φούρναρη είναι τα τσουρέκια που δεν φουσκώνουνε. Ναι, είναι το καλύτερο από όλα. Δεν υπάρχει. Είναι σαν κάτι λίγο πιο χοντρό σαν κρέπα βγαίνει. Είναι τα τσουρέκια του φούρναρη. Να του δώσω εγώ μια οδηγία για να φουσκώνουνε. Εγώ έχω ένα φίλο εδώ, Αριανό, είχα πάθει λάστιχο. Και του λέω, ρε εσύ, να μην πούμε το όνομά του, μην πούμε ότι το λένε Πασχάλη, περνούσε από εκεί μπροστά, του λέω, Πασχάλη, δεν θα πούμε το όνομά του, πες μια σαχλαμάρα, λέω, να φουσκώσει το λάστιχο, μου λέει μια, δεν λέω εγώ σαχλαμάρες, και φούσκος, έγινε το θαύμα. Βρες και εσύ ρε φούρναρι έναν Αριανό την ώρα που κάνεις τα τσουρέκια να, και πες του, θα πάρει πρωτάθλημα Άρης, να σου το πει, να δεις πώς φουσκώνουνε. Αν το πάρει φέτος, εγώ βλέπω τον Άρη. Κύπελο, είπα. Δίνω πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και κύπελο στον Άρη. Το κακό είναι ότι αυτός ο Ρος βγήκε και είπε ότι βάζουμε στόχο τη δεύτερη θέση. Ναι, και έριξε χαμηλά τον πήχε. Τον έριξε χαμηλά. Γι' αυτό δεν θα παίζει βασικό. Πρώτο φαβορή πήγε δεύτερο. Ναι. Και όλα αυτά είναι στάχτη. Στάχτη. Αυτή η πεντάρα ήταν στάχτη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Για τη Λεμεσό, ναι. Μάλιστα. Έγινε, χαιρετούμε. Για χαρά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Με χαμόγελο και εσείς δύο. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Να σε πάρω στο διάλειμμα να σου πω. Γιατί? Γιατί είναι σοβαρό γι' αυτό. Εντάξει, ναι, να με πάρεις. Εντάξει. Εντάξει, έγινε. Με χαμόγελο όμως όλο τον κόσμο. Καλά, εννοείται. Πάνω απ' όλα. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα. Μόλις κάνεις διάλειμμα σε ένα λεπτό σε περίπτωση. Καλημέρα στην γραμμούλα.
Τσιμομπάγιο, έστα σι, έστα νο, τσικιτί ταμ 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 και τουμ παμ παμ και τουμ πα και πε, μπαμπι. Δεν χρειάζεται να έχουμε χαλάκι να παίζει από πίσω. Δεν το κάνεις το χαλάκι. Έχουμε εδώ τους ακροατάς που γίνονται. Τσικιτούν ταμ και πε, και πε και πε, μπαμπι, βάλε τσιμομπάγιο. Έτσι, πε και πε θα μπορούσε να μιλήσω. Πάντως, Ιωάννα, μιας και μιλούσες για το modeling. Τώρα θες να πάρεις και πτυχίο βέβαια, αλλά ανοίγει ένας άλλος δρόμος ενδεχομένως μπροστά σου και πολλοί κόσμος το βλέπει. 7.000 αιτήσεις για το Girls Next Top Model. Mm. Περισσότερες ξέρω εγώ και από ψυχολογία λιγότεροι θα δηλώσουν. Ναι, σίγουρα. Και την ιατρική. Και 300 και άμα. Και για την ιατρική μη σου πω, ας πούμε. Ακόμα και για τις σχολές αστιφυλάκων που είναι τώρα στα πολύ ντουζένια τους. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος, ας πούμε, επαγγελματικής αποκατάστασης. 7.000 αιτήσεις για το. Ναι, εντάξει. Μη σου πω ότι είναι και λίγες, ας πούμε. Μόνο 7.000. Το MasterChef πόσο έχει δηλαδή. Δεν ξέρω. Το Girls Next Top. Φάει λάχανο. Λες, ποιο είναι, το περισσότερο ποιο είχε. Ναι, το Next Top Model τώρα έτσι μου τα λες. Ναι, βέβαια, ρε παιδί μου τώρα 7.000. Κοριτσούδια, αυτά τα κρύα του νερά θα πάνε εκεί πέρα. Ναι, τι πού να πάνε, α πούμε. Πασαρέλε, σαν και σένα, να ενδιαφέρονται την πασαρέλα. 7.000 σεφ, πού να του βρει τώρα εδώ. Απάγω, ανοίγω κονσέρβε. Έχω μια καταπληκτική, α πούμε, για παίρνω τηλέφωνο. Να παραγγέλνω. Διότι η επιτυχία λέει που σημείωσε το προηγούμενο το περσινό, μέχρι και εγώ το έβλεπα κανονικά. Εντάξει, και εγώ το έβλεπα, δεν λέμε. Να τα είδε. Λε να με ερημνήσουμε τίποτα να σε στείλουμε εκεί πέρα να έχουμε τον δικό μα άνθρωπο. Να πα στον κύριο Next Top Model. Δεν ξέρω. Γιατί, μην μου βάζει δε, όχι, όχι, μην μου βάζει δε. Πρόλαβε τώρα, και... κάνε το μηχανογραφικό ποιος σου. Δεν ξέρω ότι εγώ δεν έχω δηλώσει ήδη. Σωστό και αυτό. Κάνε το μηχανογραφικό σου, γιατί. Εντάξει, με τη θεολογία τι να διοριστεί. Δεν έχουμε ψωμάκι. Αναπληρώτρια σε κανένα σχολείο, βαριά μου μέχρι εκεί. Πρόκειται, γιατί είναι παιδί μου. Αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα, α πούμε. Γιατί να μην έχει, γιατί να μπει μια σχολή για μοντέλα στι Πανελλήνιες. Υπάρχει σχολή μοντελίστ, υπάρχει κάτι σχέδιο μόδας, κάτι πρέπει να υπάρχει. Ναι, υπάρχει ΤΕΗ. Υπάρχει ΤΕΗ. Υπάρχει για σχέδιο μόδας. Βιομηχανικό σχέδιο. Τι άλλο είναι. Είναι διαφορετικό. Το να γίνει μοντέλο έχει άλλη τέχνη. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι ενσωματωμένο, α πούμε, σε μια τέτοια διευρυμένη σχολή. Θα ήταν. Να ξυπνά το πριν να κάνει τη γυμναστική σου. Πω, και να λέμε... να μαθαίνει για διατροφή, να προβάρει ρούχα. Σήμερα ούτε πρώτη καλύτερο. Ώρα έχουμε καγιά. Ποιο πάει, α πούμε, και τέτοια. Φαντάζεσαι. Αλλά και αυτό για όσους εδώ, για μάλλον για όσους επίδοξες φίλες, ας πούμε, του λόγου επειδή που σκέφτονται να ακολουθήσουν στο συγκεκριμένο δρόμο, ενδεχομένως να βιώσουν μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά να ξέρω ότι εμείς θα τους στηρίξουμε. Και όχι μόνο, μια εκείνη κοπελίτσα, ναι. Πέρσι ήταν... Outsider! Ναι. Η Ειρήνη Καζαριάν. Ναι, outsider. Και άλλοι που έπεσε ποδόσφαιρο. Ναι, και πήγανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν προβάλλουμε, ας πούμε, δηλαδή, το αυτονόητο, ξέρω εγώ, ναι. Το Instagram. Γιατί η ομορφιά βρίσκεται βαθιά μέσα μου. Καλά, και εξετάζουμε και άλλες. Εξωτερικεύεται βέβαια. Άλλες δεξιότητες και άλλες ικανότητες. Είναι ένα ωραίο, είναι θέαμα κι αυτό. Είναι θέαμα βέβαια και εσύ τώρα που έχεις πατήσει πάνω στις πασαρέλες και τις έχεις, ξέρεις. Βέβαια. Μην το λες, έτσι αρχίζει να ντρέπομαι. Τι να ντρέπεις. Και κόσμος ντροπή. Πρώτο το είπες. Εντάξει, ναι, ίσως δεν ήθελα να το πω. Μας άκουσε από το Πανελλήνιο. Τώρα το Πανελλήνιο. Καλά, μην παίρνεις κορκότη, μας άκουσε από το Πανελλήνιο. Θέλω να μου πεις λίγο τα νούμερα μετά της εκπομπής. Ποια είναι τα νούμερα. Τι λες? Όχι, τα αυτονόητα νούμερα. Ποιους? Τα νούμερα της εκπομπής που θα ανέβουν, θέλω να πω. Καλά. Κοίταξε, από το 0 θα πάμε στο 0. Στο μείον 1, κανονικό τώρα. Γραμμούλα μας περίμενε. Παρίσι, πας. Εκεί θα πάμε στο Παρίσι. Ιωάννα, πας Παρίσι. Πάω. Λοιπόν, έχω μια γνωστή μοντέλα, θα σε βάλει εκεί για τα Victoria's Secret. Τέλεια. Ενδιαφέρεσαι έχω να κάνει διαφήμιση. Έχω κλείσει ήδη εισιτήρια, τώρα τα κλείνω. Ναι, τα Victoria's Secret είναι μόνες όρουχα. Μόνες όρουχα είναι. Όχι, και μαγιό. Ας μην κάνουμε διαφήμιση, να έρθει να μας τα σκάσει η Victoria's Secret. Βρε, εγώ θα πάρω την Ιωάννα, την πάω στο Παρίσι. Να βγαίνω εγώ και να λέω. Τώρα μην μιλάς, τώρα μαλλιωτάγια. Να λέω εγώ τώρα, φαντάζεσαι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην εκπομπή προσφέρει κιλοτάκι, ζιπ κιλότ, Victoria Secret. Εκεί από, να δεις, ακροάτριες. Από 322 ευρώ. Αυτά ακριβά δεν είναι. Και τα κιλοτάκια σου. Έτσι. Ναι, ναι. Ακριβά δεν είναι. Σκελέα, σκελέα πάνω. Βγάζουν κεντρικά ή μόνο γυναικεία. Σκελέα Calvin Klein. Εντάξει, τα Calvin Klein, τα Hugo. Αυτά είναι τα ακριβά, δεν ξέρω. Εγώ από τη λαϊκή παίρνω να πω. Καρμάνι. Τι να δεν μπορεί να τα ξέρει. Τι άλλο ζιπ και εγώ, τι άλλο φοράνε οι γυναίκες. Τι άλλο φοράνε. Δεν ξέρω, βρακή περίοδο.
Βικτόρια Ζή. Α, και αυτά τον Άγιο Μάμα είναι. Τα πιο ωραία μου σέλφια είναι. Ένα ευρώ τα πέντε. Ναι. Τα εσόρουχα, που είναι τα ψηλόμεσα. Κάτσε. Ψηλόμεσα, δηλαδή ψηλόμεσα. Αυτά που είναι μέχρι τον αφαλό περίπου. Τα ψηλόμεσα. Τα ρετρό. Τη γιαγιά, να καταλάβει. Καλέ, αυτό είναι ωραίο. Ξέρεις τι ωραία που είναι αυτά. Τη γιαγιά, να μην το βρακολάστιχο εκεί. Το βρακολάστιχο. Παναγιά, και είναι ωραία και πούμε. Καταρχήν είναι πολύ άνετα. Πρέπει να το δοκιμάσει. Δεν ξέρω, γίνεται. Η γιαγιά μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν μα άφησε καμιά πρίκα, καμιά κληρονομιά, θα ρωτήσει τη μάνα μου. Και όμω, άμα δει από περιοδικά μόδα που φυσικά ξέρω ότι διαβάζει. Αυτά είναι τα πιο σεξι, τα πιο. Γιατί κρύβουνε. Άμα στα δείχνουν όλα, τι θα καταλάβει. Ενώ άμα τα κρύβουνε, τα φαντάζεσαι. Κρύβει τον οφαλό και δεν βγαίνει και το χνούδι από μέσα. Κατάλαβε τώρα τι σκεπτικό. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα. Δες λίγο το Messenger. Έχω στείλει κάτι που αν το δείξει η Ιωάννα στους καθηγητές της θα τη δώσει την πτυχίο από τώρα. Τέλεια, το έχω δείξει ήδη. Μάλιστα, το έχει δείξει ήδη, εντάξει. Κάνουμε. Δεν μιλάμε για ισόρροχα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Η πιο σπάνια εικόνα που υπάρχει στον κόσμο. Α, πού είναι η πιο σπάνια εικόνα? Στη Μονή Λιμόνος, στη Λέσβο, είναι η μόνη εικόνα της Παναγίας που ο Χριστός δεν είναι στην αγκαλιά της Παναγίας. Και λέει είναι τα πρώτα βήματα του Ιησού. Μάλιστα. Δεν και είναι σπάνια αυτή, ε. Το 15, δεν μπορείς το βρεις άλλο. Μάλιστα. Και μάλιστα την κρατάνε εκεί και έτυχε. Ωραία, να πάρω... καλό να το γνωρίσουμε γι' αυτό. Μαθαίνουμε αύριο μεθαύριο μπορεί να αξιοποιηθεί. Μάλιστα, έγινε, χαιρετούμε. Το είδα, το είδα εγώ, εντάξει, έγινε, τσάω, τσάω. Επτά και μισή θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εξέλιξη, τι εξέλιξη? Εξέλιξη, δηλαδή εκεί που είχαμε τα γράμματα, που είχαμε τις αφιερώσεις και αυτά, τώρα έχουμε πέσει λίγο στο Messenger. Ναι, προδεύσαμε. Λες να βάλουμε και άλλο βρακί από αυτό της γιαγιάς, ενδεχομένως να εξελιχθεί. Αλλά τώρα αυτό είναι η μόδα, δεν είναι η μόδα αυτό? Γιατί τα μαγιό, τα ψηλόμεσα, τα ολόσωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, right in the night, ανεβείτε πάνω στο τακάτα. Κουνηθείτε και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για το καταιγιστικό φινάλε της εκπομπής. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με τα Boogie Woogie που μας πηγαίνεις εκεί στα χρόνια μου. Χρόνια, τα νιάτα. Τα νιάτα μου θυμίζει εκεί αν τα παλιά, τι ωραία που περνούσαμε. Είδες τι ωραίες εποχές που ήταν. Βέβαια. Πες μου τώρα πόσα πράγματα θυμήθηκες. Θυμήθηκα 30, δεκαετία του 30. Δεν είχαμε αθλητικά ραδιόφωνα τότε. Ήταν ένα πλήγμα, είναι ένα πλήγμα. Τώρα όμως εδώ με τον Λίμπερο και το λόγο, επειδή μπορούμε και αναβαθμίζουμε την ζωή μας. Το επίπεδο. Έχουμε αναβαθμίσει με το επίπεδο της εκπομπής. Από πανκ σε γκαράζ καταλήξαμε. Είμαστε γκαράζ γιατί είμαστε του πρωινού. Εμείς να πούμε εργατικά παιδιά είμαστε, κανονικότατα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Με καλές καιρικές συνθήκες θα πορευτούμε σήμερα, όχι απλά καλές, θα έχουμε μέχρι και 37 βαθμούς το μεσημεράκι. Θα πας για μπάνιο? Όχι, στο κολυμβητήριο. Εκεί δεν πάω για μπάνιο, εκεί πάω για άθληση. Δεν πλατσουρίζουμε, δεν βγάζουμε selfie, δεν βγάζουμε αντιλιακά και ξαπλώνουμε εκεί. Μαχούμαστε, σκληρή και επίπονη. Αρκετά θερμή θα είναι η μέρα, με φουλ ήλιο. Τώρα για όσους πάνε για μπάνιο στην Χαλκιδικούλα μας και εκεί θα βρούνε μεγάλες θερμοκρασίες, μέχρι 33 βαθμούς θα φτάσει στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, 33 βαθμούς και στη Σιδωνία δεύτερο πόδι. Φουλ κομπλέ σιγά σιγά, είπαμε να θυμόμαστε και το καλοκαιράκι μας. Δεν το θυμόμαστε, να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, πού θα πας, έχεις ετοιμάσει πλάνο, πρόγραμμα? Κοίτα. Θα ήθελα να κάτσω να ξεκουραστώ, σε φάση να μην πάω πουθενά. Τι λες, παιδί μου, μα υποτίθεται ότι διακοπές θα ξεκουραζόμαστε. Ξέρεις εσύ τώρα πώς κάνουν διακοπές. Καλά, μη κοιτάς εμένα που εγώ δεν έχω να κάνω διακοπές, δεν θυμάμαι και εγώ από πότε. Δηλαδή, το καλοκαίρι πάω και δουλεύω. Έτσι πρέπει. Κανονικά. Καλά κάνεις. Δίνεις το παράδειγμα. Πάλι και δουλειά θα πάω. Όλοι θα μπανιαρίζονται, όλοι θα γλεντοκοπάνε, θα μεθοκοπάνε, θα τρώνε καλαμαράκια.
κι εγώ εκεί στο Μετερίζ. Εσύ θα λες τα τραγουδάκια όμως. Μια τραγούδι, μια DJ. Μια τραγούδι, μια DJ. Μπα, με ροδούλι, με ροδούλι. Ξύλωνε δηλαδή. Δεν θυμούς καπανία τώρα. Άσε, άσε. Να πάτε εσείς, να πάτε εσείς οι νέοι να μπανιάρεστε. Εμείς οι νέοι θα πάμε στον Αλμυρό του Βόλου, στα δάση, με τα παγόνια και τα φίδια. Ζέστη κουνούπη, υγρασία, αλλά είναι πολύ ωραία. Και μετά ίσω Χαλκιδική Πευκοχώρη. Δεν αυτό πευκοχώρη. Άστα να πάμε. Πευκοχώρη. Τίποτα. Με την πλέμπα, με την πλέμπα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, εδώ είναι 5.30 ώρα τώρα. Πού είναι το εδώ. Τώρα ξεκινάμε. Ας σου πω, κατεβαίνω τις σκάλες με το κινητό στο μεγάφωνο, σ' ακούω και μπαίνεις με ούγκι μπούγκι. Και είναι μια τύπησα και κάθεται στο παγκάκι και γυρνάει απότομα το κεφάλι και με κοιτάει και κουνάει το κεφάλι. Τι λες τώρα, καλά, εντάξει. Εντάξει. Στην Ιωάννα τα εύσημα. Στην Ιωάννα. Λέει αυτός 5.30 ώρα το πρωί τι άκουγε. Που να άκουγε και τους άλλους δηλαδή. Να άκουγε τον Παφούλια τι θα έλεγε. Πού είσαι 5.30 ώρα το πρωί. Λονδίνο. Λονδίνο, μάλιστα. Να βάλουμε το London Calling τότε. Εντάξει, είπα και εγώ μην δεν είσαι τίποτα στα Εξάρχεια. Θα τον πλεύρει. Πού πας βρε αγόρι μου 5.30 ώρα το πρωί. Μήπως γυρίζει. Δουλειά. Α, αυτός, αυτός είναι. Εργατιά του Λονδίνου. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Τρένα και όλη η ζωή μας μέσα σε ένα underground είναι. Μάλιστα. Όλη η ζωή μας είναι underground. Όλη η ζωή μας ένα underground. Θα έλεγα εγώ. Να δεις τη σειρά Peaky Blinders. Να τη δεις. Και να επισκεφτείς και τον Birmingham. Το παιδί δεν βλέπει το φως του ήλιου. Τι μου λες τώρα. Και να πας να πιεις ένα τζιν στο Garrison's. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει το τζιν. Ένα ουίσκι. Λοιπόν, θα είσαι Οκτώβριο στο Λονδίνο. Θα εννοείται φίλε. Βαράμε προσοχή. Λοιπόν, δεν αποκλείεται και δίνω είδηση βόμβα να με δεις μπροστά σου Φάντι Μπαστούνι τον Οκτώβριο. Κάνε επέλαση. Κάτι συζητάμε, κάτι συζητάμε. Έτσι, έτσι, θα έρθουμε για μπούγκι γούγκι. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά, καλή δουλειά, φιλιά. Πόσο συγκινητικό είναι, 5.30 ώρα τώρα Λόντον. Έχει η BBC να ακούσει το ημιτασιόν των BBC, αλλά ακούει τους αυθεντικούς του BBC. Έβαλε στο τραγούδι και άλλοι κουνούν στο κεφάλι. Σου λέει τι κάνει βρε ο άνθρωπος τώρα, 5.30 εδώ έχουμε τον καημό μας. Είναι μια μαρτυρία όμως. Μια μαρτυρία είναι. Έτσι, ένα μαρτύριο θα έλεγα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Να 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 να. Life is life. Το πιάσα. Γόρι μου, τι κάνει. Πού είσαι παλικάρι μου, τι έγινε. Έχασα. Θα σημαλώσω, τι έγινε. Τρίτη, γιατί την είχες σκούπι. Τρίτη. Πέσανε τα καλώδια. Σε πείραξε, λέγε. Μην τα λες αυτά, ότι δεν είχα εκπομπή, μας ακούνε και τα αφεντικά εδώ. Δευτέρα φυσικά... μιλήσαμε, ναι. Πάω να με κάνω Δευτέρα, τίποτα, τι έγινε. Φυσικά και είχα εκπομπή την Τρίτη. Είχες, αλλά το βράδυ να σ' ακούσω δεν μπορεί, δεν είχε. Τι να κάνω. Δεν πάτησε πάλι το κουμπί. Άλλο αυτό. Μετά τον πύραυλο που πήγε έπεσε στα καταχόμενα. Εγώ ήμουν εδώ. Λοιπόν. Άστα αυτά. Καταρχήν έχουμε μια καλημέρα στην Ιωάννα μας, δεν την είπες. Ιωάννα. Buongiorno, Ιωάννα. Ciao, buongiorno. Κατάλαβες ποιος είμαι. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Έχεις χάσει επεισόδια. Έχω χάσει επεισόδια, αυτό είναι αλήθεια. Έλα ρε Ιωάννα. Δεν πειράζει. Καλά είσαι. Εγώ καλά είμαι. Να, βγαίνω να μιλήσω στο πάρ μου, Ιωάννα, δεν ξέρεις το Φωτιάδη. Α, εσύ είσαι λοιπόν. Εσύ είσαι το είδωλο. Σε κατάλαβε τώρα. Να. Λοιπόν, Φωτιάδης. Ναι. Άκουσα χθες την εκπομπή. Άκουσα τα τραγούδια. Και έχω έρθει δεύτερος στο ταψί. Τι κάτσε λοιπόν. Τι εννοείς έχεις έρθει δεύτερος στο ταψί. Στο Ποσειδόνιο κάτω. Στη Σαλαμίνα. Μπράβο. Ναι. Κάθε φορά που πηγαίναμε κάτι παρέες εγώ, αυτό ανεβαίναμε στο ταψί
Και έβαζα τα τραγούδια. Life is life. Ναι, ωραία. Ήρθα δεύτερος, άμα μπορούσες να καθίσεις 5 λεπτά στο ταψί επάνω. Που βαρούσε αυτό εκεί, κολλό. Πάντα κι ούτα βαρούσε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και ήρθα δεύτερος, ναι. Πω, μεγάλη διάκριση, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Βραβείο. 1987. 1987 λοιπόν, η Ελλάδα έπαιρνε το Ευρωμπάσκετ και Φωτιάδης. Μην τον μπερδεύεις. Ήταν και τώρα να αγαπηθούμε, ντάρλινγκ, έγινε σε ωραίες εποχές. Λοιπόν, ποιος έκανε το πρωτάθλημα, υπήρχε δηλαδή πρωτάθλημα ταψιού. Όχι, έβαζα αυτούς επάνω επειδή είχε με το μηχάνημα. Ναι. Και όποιος αντέξει εκεί πάνω. Εκεί πάνω και βγήκες. Ποιος σε πέρασε όμως, δεύτερο. Ήταν ένα παιδί και αλλά εγώ κρατούσα τέτοιο. Ήταν να, ας πούμε, γυρνούσε αυτό, λοξά, ξέρεις αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά εκεί πετούσε δηλαδή το απότομο, το τίνεγμα αυτό εδώ. Και όσοι ήταν, δεν ήξεραν, τους πήγαινε και τους πετούσε σαν τον άνεμο. Τα μαλλιωτάγαρα, αλλά εσύ μεγάλος, λοιπόν. Λοιπόν, νέο τσάλες, θα πάμε να βρούμε ένα Λούνα Πάρκ. Υπάρχει εδώ. Πού? Πριν δύο χρόνια συνάντησα αυτόν εδώ. Συνάντησα αυτόν εδώ. Ξέρω να. Κάτω στον κόσμο είναι. Στο κόσμος. Ναι, αυτό έπειτα φέρνει και από εκεί εδώ. Λοιπόν, εκεί θα πάμε. Βρες το να μας βάλει και τζάμπα όμως μέσα. Μάλλον τώρα εγώ πέρασαν δύο χρόνια, δεν ξέρω. Και να σου πω και ένα άλλο. Θα πας στην είσοδο και θα πεις Φωτιάδης δεύτερος. Ήμουν εγώ που είχα πάρει το βραβείο. Να σου πω και το άλλο. Είχαμε και τα συγκρούμενα. Ναι, εκεί τι βγήκες. Βάζαμε τη μάρκα, τάκ. Και κάναμε μπαντιλίκια μέσα εκεί. Λοιπόν. Και κόντεψα να πέσω πάνω στο τέτοιο, αλλά. Σουρουφλιστό. Κάναμε το μπαντιλίκι να αποφύγουμε τον άλλο να μην τραχέρδει. Και μας δίνανε δώρο τι. Μια σαμπάνια. Σαμπάνια. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν ο υπόδρομος. Που πετούσε στα μπαλάκια. Εκεί δεν με έπιανε ο μάχης. Γιατί είχα μακριά χέρια και πετούσα την μπάλα μέσα στο τέτοιο, στην τρύπα. Κλακ. Και έβλεπε στο άλογο το καγιάκ. Του καγιάν τον εφόνα. Καγιάκ. Και έτρεχε, ξέρω εγώ. Και έλεγε, σούρεγα από εδώ. Δεν μπορεί να τον πιάσει αυτό να εδώ πέρα. Ο άλλος. Του καγιάν. Τι μας έδινε, ένα αρκουδάκι, ροφέρα, τίποτε δεν έχει άλλο. Έχεις αναδειχθεί, δηλαδή, ναι. Σε όλα τα αθλήματα του Λούνα Πάρκ έχεις αναδειχθεί πρωταθλητής, είναι μια νέα πτυχή την οποία δεν τη γνωρίζαμε. Εμένα μου άρεσε το καρουζέλ. Το καρουζέλ, ναι. Άλλαξε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε challenge στο ταψί πάνω. Στο. Αντέξεις. Όλοι οι ακροατές. Εγώ δεν θα αντέξω, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν πιο επίδοξοι ακροατές. Τώρα που κάνεις και προπόνηση στην πισίνα και κάνεις. Λες. Έχει μια καινούργια μόδα. Ποιος θα με κοντράρει τώρα, δηλαδή. Όχι καθιστός, πρέπει να είσαι όρθιος. Όρθιος. Καλά, τώρα τι μιλάμε, δηλαδή. Τι μιλάμε. Α, οκ, εντάξει. Σε παρακαλώ. Καθώς. Μην είσαι μαλλιωτάγαρο. Δίπλα στο, πες το, τα συγκρούμενα, ναι. Τι είχε ένα όρθιο και βαρούσες με το χέρι. Το box. Το πατούσες στην κουμπί, κατέβαινε αυτό και βαρούσες. Το box δεν λες. Μπράβο. Και εκεί πρωταθλητής. Εκεί το βάζε μία, είχε πάει 650 και έτρεχε. Λοιπόν. Θα πάμε στο Λούνα Πάρκ. Κερνάω πρώτη φορά στη ζωή μου. Θα πληρώσω εγώ. Θα πληρώσω. Λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, Λούνα Πάρκ. Και η Ιωάννα, βέβαια. Όχι, θα πληρώσω περισσότερα τώρα. Θα σε πάω σε αυτό το κορτσίστικο όμως. Θα πάρεις εσύ παιδικό. Εγώ παίρνω δωρεάν, να ξέρεις. Τι παίρνεις. Μπαίνω δωρεάν. Γιατί? Γιατί λόγω γιατί έχω πρόσωπο, τι νομίζεις. Έτσι, αγόρι μου, παιχταρά μου, δωρεάν, εννοείται. Ωραία, γλιτώσαμε μια έξοδο. Κοίταξε τα κόλπα, την πίσω πόρτα. Να σου πω και κάτι άλλο. Αντέχεις να μπεις μέσα στο φρικόλακα. Όχι, δεν αντέχω. Λοιπόν, θα πάμε και θα σε κινηματίσουμε. Θα σε βάλω εκεί, θα σε βάλω εκεί μέσα, εκεί στο φρικόλακα. Ναι, πω, ψήνομαι. Στην Κάμπια πρέπει να πάμε. Ψήνομαι. Αυτήνα εδώ. Ναι. Του την έδωσα στο κουρασανά για την ιδέα. Ναι. Και του λέω χθες έτσι και έτσι. Καθαρίζω, λέει, τα ψιά και κάνω, λέει, καθαρίζω τα ψιά.
Τι είπες τα πια και άκουε το τραγούδι. Και life is life. Πού να το βάλουμε. Βάλτε μου λίγο ρε πάμε. Όταν λες έτσι. Λες έτσι βραγόρι. Κάτσε κάτσε να το βρω. Περίμενε. Ρέχτε λιγάκι. Life is. Το είπαμε πόσες φορές. Θα μας γίνει αιμονή κανονικά. Λοιπόν θα το ψάξουμε εδώ. Life is. Από τους όπους. Έτσι λεγόταν το. Λοιπόν και να πω και κάτι στους φίλους μας στους ακροατές. Γιατί βγαίνω και στο YouTube. Την Πέμπτη, την Πέμπτη κάνω τελευταία εκπομπή. Αποχαιρετιστήρια. Ναι, όχι, δεν θα ξαναβγω γιατί υπάρχει για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, ναι, γιατί άμα βγαίνω και τέτοιο είναι και για δουλειά και για μια περίπτωση καλή. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου. Θα κάνω αύριο, σήμερα το βράδυ, την εκπομπή 12 με 2 στο YouTube και την επόμενη εβδομάδα και την προεπόμενη δεν θα μπορέσω να ξαναβγω. Α, μα ούτε εδώ, ούτε σε εμάς. Σε εσένα εντάξει, θα βγω, εντάξει, αλλά κοιμέστε γιατί δεν θέλω να βγω και να κάνω. Είναι για να... περί το σάρα σου μιλάω. Μάλιστα, ωραία. Και άμα βγω και κάνω... θα χαλάσει όλη τη δουλειά. Μάλιστα. Έγινε. Να μην βγεις, να δουλίτσα πάνω απ' όλα. Να το σρίχτω. Να, ωραία, δώσε κάτι. Δώσε, πες το. Δώσε κάτι, δώσε κάτι. Ρίχτω. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Τέλος, παιδί μου, τέλος. Τηλεφώνημα Ανδροστοτήρας. Κανονικότατα, μεγάλος Φωτιάδης. Δεύτερος πρωταθλητής το 1987 στο Ταψί, κάτω στην Σαλαμίνα, την Περιβόητη, εκεί που πήγαν και κάναν τα Μαλλιοτάγαρα, το Μέγαρο Μουσικής. Κατέστρεψαν ένα πραγματικό μνημείο πολιτισμού που είχαμε. Ποιος πάει στο Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει χειρότερα να σου πω ότι έχουν κάνει στην έχουμε, Αμερική. Τι. Το μέρος, το CBGB, το μαγαζί που έπαιξαν οι Ραμόντς, οι Μπλόντις, όλοι το κάνουν Μέγαρο Μουσικής. Το κλείσαν και το κάναν ατελιέ. Είναι δυνατόν εκεί που έχει γραφτεί η ιστορία. Βέβαια, γιατί η ιστορία, εδώ και γράφτηκε η ιστορία, εκεί που κέρδισε ο Φωτιάδης σαμπάνιες. Πω. Θέλω να πω μια καλή μέρα και εγώ στο φίλο μου τον Άλκη σου, που μας ακούει τώρα πήγε στη δουλειά. Αγόρι μου, εργαζόμενο. Του βάλα όμως τέτοιο deadline. Λέω θα βάλεις να ακούσεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Άκουσε. Θα τον πω μετά να το ελέγξω. Έτσι, τι είπαμε. Ναι, τεστ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει πώς είναι ο αρχηγός των γαλατών πάνω σε ασπίδα. Έτσι ο Φωτιάδης, σαν βασιλιάς του Ταψιού, μπαίνει στο Λούνα Πάρκ πάνω στο Ταψί και από κάτω παίζει το να 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 τσαγάπω πολύ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Τάσο που γράφει με κεφαλαία, με caps lock, οργισμένος. Καλημέρα, πρέπει να είμαστε πολύ ντουγάνια, μπουρσούκια. Καινούργιες λέξεις. Το μπουρσούκια. Και μετάφραση. Ακανέδες ρούμπου που σε ακούμε. Που σε ακούμε ενώ ακόμη δεν μποστάρισε στη σελίδα του λόγο επειδή η φωτό σας από το στούντιο με το αγγελάκι της Victoria's Secret που φιλοξενεί σήμερα στην εκπομπή σου. Και έχει και φατσούλες η Ιωάννα μου. Μόνο με τα άλλα λιμπά βγαίνεται φωτό όταν έρχονται στο στούντιο έσχος. Ωραία, θα τη βάλουμε μια φωτογραφία. Εγώ λέω να τον κρατήσουμε. Ναι, γιατί... σαν αμένο, να μην βάλουμε. Για την επόμενη φορά, να έχεις αγωνία μέχρι να ξανάρθω. Να το φανταστεί. Εν τω μεταξύ, να σας αποκαλύψω ότι ο κινητήρας μου οχλός για να επανακάμψει και να επανέλθει η Ιωάννα στην εκπομπή ήταν ότι μου λέει, άκουσα σε άλλο σταθμό μια άλλη εκπομπή και τι ωραία που ήταν. Τι ωραία που περνούσανε και λέω, άντε πάω κι εγώ στον Πάπη. Ναι, αλλά δεν λες όλα, σε ρώτησε πρώτα και το ωράριο. Άμα άλλαξα, άμα πήγε 7 με 10. 7 με 10, θα το κάνουμε και αυτό. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Κώστα που λέει, ο Ντούζος, ο Γαρδέλης και ο Χάλιας λείπουν καλημέρες. Ο Χάλιας είμαι εγώ. Ο Γαρδέλης. Το Γαρδέλη τον παίρνω εγώ. Το παίρνεις εσύ. Εντάξει, τον Ντούζο. Τον Ντούζος είμαι πάλι εγώ, γιατί λόγω διαμετρήματος, ας πούμε, νομίζω ότι ταιριάζουμε πρωταθλητής του Ταψιού. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα ταψί μπακλαβάς. Αμεριμνήσεις, δεν κάνετε τέτοια φουρνάρις. Θα σε πάω κι εγώ εκεί. Σε χρωστά κερασμένο παφούλια γι' αυτό. Life is life. Η ζωή είναι ζωή μάλλον. Αυτό δεν εννοεί. Ή έτσι είναι η ζωή. Μ' αρέσει.
Αυτό πρέπει να ήταν παλιά στο γήπεδο, πρέπει να ήταν σύνθημα. Θυμάμαι το φωνάζαμε μικρά παιδιά. Αμούστα καπαλικαράκια. Λοιπόν, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μα, τι σου παρουσία. Περάσαμε πολύ καλά. Ακριβώς αυτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς αύριο το πάρα πολύ πρωί στις 6 κανονικότατα. Με την Ιωάννα σε κάποια στιγμή όταν θα γίνουμε λίγο πιο απογευματινοί. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Τώρα που σε ξαναβρήκα, δεν σε αλλάζω, δεν σε χάνω. Θα σε ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη και πολύ ωραία ημέρα. Να πάτε για μπανάκι στα ριχά. Γιατί στα ριχά βγαίνουν οι γοργόνες, να ξέρετε, για τα βαθιά είναι ψέματα. Τώρα γοργόνες, δεν ξέρουμε μπάνιο. Ένα από τα δύο. Ακολουθεί Κωστής Ζαζαρός μέχρι και τις 10. Θα σας κρατήσει συντροφιά εδώ στον Λίμπερο 107,4. Αυτά τα ολίγα. Πολύ ασχοληθήκαμε με τα ποδόσφαιρα σήμερα. Υπήρχε μια διάθεση, αλλά τους κάψαμε το φρόνημα. Αύριο που θα θέλω πάλι να μιλήσουμε για μπάλες, θα μιλάνε για όλα που είναι η Ιωάννα, θα λένε. Τους ξέρω εγώ. Λοιπόν, θες να χαιρετήσεις κάποιον? Έχω να πω ένα πράγμα, είναι πολύ σοφό. Η ζωή είναι ζωή. Αυτό. Τα ψ. Τσάω.